Επιμένω ότι η Mercedes δεν έχει κατανοήσει το πακέτο της, mm. δεν έχει κατανοήσει καλά τους καινούργιους κανονισμούς των Ground Effect. Υπάρχει ένα ρητό copy when you can, innovate when you can't. Είναι το ρητό mm. ότι αν μπορείς να αντιγράψεις, κάνε το, αν δεν μπορείς να αντιγράψεις, τότε ε, να έρθεις με γενοτομίες. Όταν πας εκεί, είναι παιδιά, λες και είσαι κάτω από μια οκταόροφη πολυκατοικία και βλέπεις το αυτοκίνητο από τον δρόμο να απογειώνεται στον ουρανό. Ο Σένα είχε πει τότε, εάν αφαιρέσετε την Ο από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, αφαιρείτε το λόγο που κάνω αυτή τη δουλειά. Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Max Verstappen, Red Bull Racing και Adrian Newey συνεχίζουν να ταπεινώνουν τον ανταγωνισμό στη Φόρμουλα 1 με την υπέροχη βιομηχανία θαυμάτων του Milton Keynes να γράφει ιστορία με χρυσά γράμματα, ακόμη πιο λαμπρή ιστορία από ό,τι έγραψε η ομάδα τη Λότου την πρώτη εποχή των Ground Effects μεταξύ του 1977 και 1978, και οι αριθμοί στην περίπτωση τη Red Bull Racing μιλούν από μόνοι του. 29 νίκε από 34 αγώνε σε αυτή τη δεύτερη εποχή των Ground Effects, από την αρχή δηλαδή του 2022, είναι μια στατιστική που πραγματικά τρομάζει τον ανταγωνισμό. Αγαπητοί φίλοι, καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Σπυρό, έχω την εντύπωση πω το μόνο που μπορεί να σταματήσει τη Red Bull Racing από το να κερδίζει Grand Prix είναι η καλοκαιρινή ανάπαυλα. Α ελπίσουμε να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα, Δημήτρη μου. Πράγματι, ομάδα μοντέλο, Λειτουργεί υποδειγματικά σε όλου του τομεί, μείον ένα τομέα, τη διαχείριση του δεύτερου πιλότου τη ομάδα. Κέρδισαν στο σπα εύκολα, τρομερή αποδοσία από τον Max Verstappen, ήταν κάπω ανεβασμένο και ο Σέρκιο Πέρε, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμα να φτάσει το σύνοδικό του. Ο ανταγωνισμό δεν μπορεί να κάνει τίποτε αυτή τη στιγμή για να σταματήσει τη Red Bull Racing. Α ελπίσουμε η καλοκαιρινή ανάπαυλα να φέρει κάποιε αναβαθμίσει στα μονοθέσια του ανταγωνισμού και να πλησιάσουν περισσότερο για να βλέπουμε πιο ανταγωνιστικέ κούρσει. Και ο λόγο που ανέφερα, Μάρια, προηγουμένω τη το... σταριστική αυτή με τη Red Bull Racing, 29 νίκε από 33 αγώνε, που είναι ποσοστό 85% επιτυχία, η Lotus πέτυχε 13 νίκε από 33 αγώνε, ποσοστό 40% επιτυχία το 77 με 78, ε, αλλά. Μια και ο Σπύρος μίλησε για τον πιλότο τον κορυφαίο μεταξύ των δύο, Max Verstappen, Σέρχιο Πέρε, η μάχη, εντό εισαγωγικών μάχη, ενώ η σύγκριση, συγγνώμη, που βλέπουμε μεταξύ των δύο στην ίδια ομάδα, από αυτέ τι 29 νίκε από 34 αγώνε, τι 25 τι πέτυχε ο Max Verstappen, ποσοστό σχεδόν 75%. Άρα, μιλάμε για μια τρομερή Red Bull που κερδίζει τα Grand Prix με έναν άσο πιλότο, αλλά όπω εξήγησε. Στο προηγούμενο podcast, με εκείνον τον εξαιρετικό τρόπο, ένα μονοθέσιο η Φόρμουλα 1, σίγουρα ειδικά με την νέα γενιά των Ground Effects, δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί στο όριο και σίγουρα θέλουμε να τονίζουμε το πόσο καλή δουλειά κάνει και η ομάδα αλλά και ο πιλότος Verstappen. Ναι, σωστά. Είναι ο συνδυασμό πιλότου, ομάδα, στρατηγική. Είναι μια λυσίδα η Φόρμουλα 1. Ναι, ο Max Verstappen είναι σε πιο ψηλό επίπεδο σε σχέση με τον Σέρχιο Πέρε. Αλλά κάνει τόσο καλή δουλειά η Red Bull που θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει ένα μηχανικό πρόβλημα, ε, ίσω να δούμε και έναν 100% επιτυχία όλων των 23. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Έχουν 100% επιτυχία στο, yeah. για τη μισή σεζόν. Απομείναν ακόμη 10 αγώνε. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μονοθέσιο δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί για το λόγο ότι είδαμε στο Σέρτσιο Πέρε να κάνει διαφορετικά λάθη. Αν ο Σέρτσιο Πέρε έκανε συνεχώ το ίδιο λάθο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι του διηγικού στυλ που πρέπει αυτό να διορθώσει. Mm. Αλλά να βλέπουμε εντελώ διαφορετικά λάθη. Να βλέπουμε το Max Verstappen να μπορεί να βάλει τη δύναμη κάτω στο μονοθέσιο ε, στι πίστε. Να δούμε το Σέρτσιο Πέρε να είναι στην άλλη άκρη του γκριτ. Πλέον θεωρούμε ότι είναι ένα δύσκολο μονοθέσιο γιατί. Είναι δύο διαφορετικά στυλ. Mm -hmm. Ένα τρέχει με understeer, άλλο τρέχει με oversteer. Yeah. Δεν μπορούν να έχουν το ίδιο μόνο θεσμό. Yeah. Άρα, αναγκαστικά, η ομάδα πρέπει να, να, να ακολουθήσει μία ντροχιά. Που είναι φυσικά ο Max Verstappen, γιατί το γνωρίζουμε όλοι ότι ο Σέρτσιο Πέρε δεν έχει έρθει στη Red Bull για να πάρει πρόθυμα οδηγών. Είναι για το πρόathema κατασκευαστό. Ωραία. Πάνω έτσι για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όσον αφορά το Spa. Παιδιά, δεν ξέρω εσεί, αλλά έκανα μια μεγάλη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια του sprint. Ανακάλυψε γιατί χρησιμεύουν τα βρόχινα ελαστικά στη Φόρμουλα 1 για να στεγνώνουν την πίστα πριν ξεκινήσει ο αγώνα. <laughs> Σπύρο. Η FIA έχει μεγάλο πρόβλημα με το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει ένα θετικό ότι δεν είχαμε το Spa του 21. Ναι, αυτό τυχώς. είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. κομμωδία, ναι. Τότε. Δέχομαι ω ένα βαθμό ότι τρομάζει κάπω του πιλότου όλο αυτό να εξηγήσουμε ότι τα μονοθέσια αυτά. Παράγουν τρομερή κάθετη δύναμη. Και παράγοντα αυτήν την τρομερή κάθετη δύναμη, όταν το δόστρωμα είναι βρεγμένο, το σπρέι από τα ελαστικά που φεύγει σε βρεγμένο δόστρωμα είναι τόσο ψηλό που είναι λίγο δύσκολο να δει ο πίσω πιλότο την πίστα. Συγγνώμη, πόσα εκτοξεύουν 100 λίτρα. Το δεύτερο λεπτό, το κάθε ελάστιχο. Ναι, περίπου, ναι. Επί τέσσερα. Περίπου, ναι. Και κάποτε είναι τόσο πολύ το νερό που δεν καταφέρνει το ελαστικό να βγάζει αυτό το νερό και έχουμε την υδρόλυση. Από τη μία έχουμε... Καμιά φορά εμεί, ειδικά τη ε, πιο παλιά σχολή, και ε, ο Παδί και, και, οι πιο παλιοί πιλότοι, το πώ σχολιάζουν αυτέ τι κούρσε που έχουμε βροχή και καθυστερούν να κινήσουν, διότι αρχ, άρχισαν διάφοροι πιλότοι και έλεγαν, Α πούμε, ε, έχουμε, είναι ώρα για να βάλουμε intermediates. Ήδη, άρα ε, είναι ώρα να φύγει το αυτοκίνητο για και να ξεκινήσει επιτέλου η κούρσα. Αλλά έχει του 20 καλύτερου πιλότου στον κόσμο, εάν συμφωνήσουμε ότι είναι 20 καλύτεροι. Σαφώ. Και έχει τα πιο υψηλά προηγμένα σε τεχνολογία ελαστικά βροχή που υπάρχουν στον κόσμο και δεν τα χρησιμοποιεί. Περιμένει να στεγνώσει πίστα. Και αυτό είναι κάπως... Αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο όμω. <χελίξε> <σκυρίζε> Εντάξει. δεν είναι μόνο το πρόβλημα, όπω ξέρετε, με την ολίσθηση, είναι και θέμα ορατότητα. Yeah, yeah. Δηλαδή, υπήρχε σπρέιτ με όλα εκείνα που λέγαμε, τα λίτρα που εκτοξεύουν στα μούτρα των πυρώτων που ακολουθούν ε, τα μόρια, Που Το σπρέι είναι το πιο επικίνδυνο, τέλο πάντων. Ε, δηλαδή, είναι πιο επικίνδυνο το σπρέι παρά ότι γλιστράει πίστα. Ναι. Άρα, ναι, σίγουρα πρέπει να τραβηχτεί όμως κάπου εκεί μια γραμμή που να δούμε ότι, ναι ρε παιδιά... Ε, Άδικα σε. Συγγνώμη, δεν βγάζουν τόσο πολύ σπρέι τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την κούρσα με ελαστικά βροχή και να μην περιμένουμε να στεγνώσει σχεδόν εντελώ η πίστα πριν ξεκινήσει μια κούρσα Φόρμουλα 1. Για να απολαμβάνουμε έτσι και λίγο αυτό το, το χάρισμα που έχουν αυτοί οι πυροτεί στο βραγμένο και γιατί όχι να ανακατευτεί και περισσότερο η τράμπουλα με πιο απρόβλεπτε καιρικέ συνθήκε. Ξέρει τι σχολιάζα χτε με τον Μάριο που μιλούσαμε τηλεφωνικά, Δημητρή. Το φούτσι του 2007. Mm -hmm. Αυτό σχολιάσαμε. Σε εκείνον τον κατακλυσμό mm -hmm. με ελαστικά πολύ πιο στενά από τα σω μια από τι τελευταίε φορέ που έριξε καρέκλε και οι αγωνοδίκε πήραν την απόφαση να μην διακόψουν την <σομ>. ναι. Να μην διακόψουν. Έγινε νικούσα. Έγινε κανονικά. Απλά πρέπει να βρουν την κοινή συνισταμένη. Αυτό ζητάμε. Συγγνώμη, <σομ>. νικητή τότε ο Χάμιλτον με Μακλάρεν, Ποιο ήταν, Ή ο Αλόνσο. Ο, ο, ο Αλόνσο είχε διό... ατύχημα. Κέρδισε το Φούτζι το 9, νομίζω, ο Αλόνσο. Με τη Ρενό. Το 8 κέρδισε με η Ρενό. Το, 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 το 8 με τη Ρενό, ναι, 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 Πάρω λίγο να κερδίζει ένα κούπικα τότε, γι' αυτό το θύμα. Ναι, το 7 και ω κερδίζει το Φούτζι, τότε στην προχή. Ε, όπω και να έχει, ναι. Δεν δε, δε θυμάμαι ναι. για να είμαι ειλικρινή, μου διαφεύγει. Ωραία. Απλά μου είχε κάνει εντύπωση, δεν το θυμόμουν, μου, το θύμισε ο Μάριο και είπα ναι, τότε έτρεξαν. Άρα πρέπει να βρεθεί ο τρόπο. Το διαφώνησα με τον τρόπο που το χειριστήκαν για να είμαι το σπα. Αλλά επειδή δεν ήταν όπω το σπα του 21, είπα ότι είναι βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Α ελπίσουμε να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα βήματα και να έχουμε βροχινού άγωνε. Να μην σταματούν οι κούρσες. Σίγουρα. Μαρία. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα τελευ... από τα τελευταία <κομίως> τρία-τέσσερα χρόνια έχουμε ξεχάσει πώ ήταν οι αγώνε στη βροχή. Ε, κάποιοι μα ξεχάσαμε αν όντω βλέπαμε αγώνε στη βροχή. Που αν ο κόσμο πάει στου αγώνε ε, πριν από τον Ground Effect, θα δούμε ότι υπήρχαν αγώνε στην βροχή. Το 2008 στο Σίλβεστον. Το 2007 <σορκούνι> στο Κούτσι. Το 2008 στη Μόντζα. Ήμουν επί τόπου στην στη πίστα. Μόντζα. παιδιά ήταν λίμνη η ναι. πίστα. Πριν Όλο το weekend από Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Πραγματικά ήταν. ήταν δεν έπρεπε κανονικά να εκείνο ο αγώνα. Ήταν τόσο πολύ το νερό στην πίστα. Και όμω είχαμε pole position και νίκη από έναν νεοφερμένο Σεβάστιαν <σορκούν> Φέδρε με την Τόρο Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό με τη Μόντζα. Όχι μόνο ήταν λίμνη. Τα μονοθέα είχαν. Και τη χαμηλότερη δυνατή την καθετή δύναμη mm -hmm. τότε με ειδικέ πτέρυγε μπροστά και πίσω, ειδικέ για τη Μότζα με ελάχιστη κατώτηση. Δηλαδή Πολύστερο. δεν είχαν ουσιαστικά Φαντάσου. ούτε ταυτέρα. Πάνω ναι. στην ε, κούρβα Γκράντε, yeah. ε, ε, τι κούρβε Λέσμο, την βαριάντε ασκάρι, με τόσο ριχέ κλίσει στα πτέρυγα, στο βρεγμένο, με πίστα στι συνθήκε λίμνη. Δηλαδή από το 2008 μέχρι σήμερα η Φόρμουλα, παιδιά, έχει αλλάξει. Έκανε 180 μίρε τροφή όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουν πλέον του αγώνε στη βροχή. Ναι, έχει αλλάξει η αντιμετώπιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μονοθέσια όπω έχει πει ο Σπύρο έχουν πλατεινεί τα λαστικά. Άρα, σημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο όγκο νερού που βγαίνει από τα λαστικά και επίση έχουμε τον ground effect που ναι, βοηθά ναι. Στον, στην εκτόξευση περισσότερου νερού. Mm -hmm. Άρα, τα λαστικά μαζί με τον ground effect έχουν ω αποτέλεσμα να μην μπορούν να τρέξουν το βρεγμένο. Όχι επειδή δεν μπορούν να τρέξουν οι πιλότοι, ο πρώτο μπορεί από τη θέση 2 μέχρι. 20, δεν μπορούν να τρέξουν γιατί δεν υπάρχει ορατότητα πόσο μάλλον στο σπα που υπάρχουν δέντρα υπάρχει το σπρέι ναι. που δεν μπορεί που μένει για αρ, αρκετή ώρα στην ατμόσφαιρα ναι. άρα δεν μπορούν να οδηγήσουν είναι καθαρά θέμα ορατότητας καταλαβαίνουμε τους πιλότους Κανεί δεν μπορεί να τρέχει ε, στα και να μην πλέον 220 μη για ώρα που να μην βλέπει και απλά να έχει ε, ε, να κάνει rely, να προσπαθεί να ε, με το ένστικτο να, να νιώσει σιγουριά ότι ο μπροστά πιλότο δεν θα κάνει ναι, λάθο για να Είναι η χτυπήσει. ιστορία που βάλεκε δέ φορέ ο Αλέν Προ Πορτογαλία του 1985, εκείνη τη μέρα και αν έρχενε καρέκλε στο Εστορίλ, Ποιο κέρδισε φυσικά, ο άνθρωπο που μπορούσε να περπατήσει πάνω στο βραγμένο, ο Άιρτον Σένα με τη Λότου Ρενό των 1500 περίπου, 1300 περίπου, στους, στην κούρσα τη Κυριακή. Ε, και λέει ο Αλέν Προ, που έτρεχε σε κάποια φάση τρίτο, ήμουνα πίσω από την Λότου του Ομόσταυλου του Σένα, του αήμνηστου του Έλιοντι Άγγελη, mm -hmm. και λέει. Μπαίναμε στην ευθεία των 300 χιλιόμετρων την ώρα, τελική ταχύτητα, τώρα ακόμα και στο βρεγμένο και λέει: Άκουγα μπροστά μου για να μου δώσει σημάδι πότε εγώ πρέπει να φρενάρω. Άκουγα μπροστά μου τον κινητήρα του Ντιάντζελη, όπω ήμουν κολλημένο στο κεφάλαιο ταχύτητων του, ότι επιβράδυνε ο κινητήρα και αυτό μου δίνει σημάδι mm. πότε και εγώ έπρεπε να επιβραδύνω και να φρενάρω και να. Κατά τα άλλα όλα, για πολλά χρόνια, το είπαμε πολλέ φορέ, Σίλβερ στον 88, ο Warwick, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και του λένε: τι έβλεπε, του βάζουν το μικρόφωνο μπροστά τι έβλεπε εκεί έξω στην πίστα. Absolutely nothing. Και δεν ήταν σχήμα λόγου. Όντω οδηγούσε τα τυφλά με το ένστικτο. Υπήρχαν τέτοιε εποχέ στη Φόρμουλα. εντάξει, σίγουρα δεν θέλει να παίρνει τέτοια ρίσκα. Ναι, σίγουρα. Ε, Όπω το παράδειγμα Αλλά, του Τζάκη Σιόνα, νομίζω στο 68. Το, 68 στο Νούρμπουργκ. Στο Νούρμπουργκ, και βροχή και ο εκείνη ναι, την ημέρα. Που είχε πει αυτό ότι ο μόνο τρόπο για να καταλάβω πού βρίσκεται στροφή είναι να ακούσω το ρίξιμο ταχυδίτο. Του και εκείνη η κούρσα 1968 στο Νούρμπουργκριν που κέρδισε ο εξέσιο τριπλό παγκόσμιο προαθητή, ο Σκοτσέζο Τζάκι Στιούαρτ, με την Τίρελ Μάτρα, ε, νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι, αν όχι νούμερο ένα, αλλά μία από τι πιο με, μεγαλύτερε αποστάσει από το δεύτερο που κερδίζει Λέων τεσσάρων λεπτών. Νομίζω, τεσάρο, τεσάρο τεσάρο μισή, νομίζω λεπτόν, ναι. από τον Γκρέιχαμ Χιλ τη Λότου. Τερμάρισε τέσσερα λεπτά. Εντάξει, μεγάλο το μήκο τη πίστα βέβαια, αλλά παρόλα αυτά βραγμένο και ο Μίχλι και να νικήσει έναν αντίπαλο σου σε εκείνη την πίστα τέρα τέσσερα λεπτά διαφορά. Νομίζω mm -hmm. ο Στιούαρτ ήταν σίγουρα ο πρεσβευτή τη ασφάλεια. Αλλά εκείνη τη μέρα έδειξε ότι ήταν υπερπιλότο. Τέσσερα mm -hmm. λεπτά αποστάσει στο Νούρπουρκτίνγκ. Είναι μια αποστάση περίπου πέντε χιλιόμετρα. Mm -hmm. mm -hmm. Άρα υπολογίζει ότι. Μια σημερινή πίστα. Μια σημερινή πίστα. Μπορεί και περισσότερο. Και περισσότερο. από ένα γύρο περισσότερο mm -hmm. από το δεύτερο mm -hmm. για να δώσουμε τα μεγεύματα. Yeah, να... Τα, 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 τα κατάλαβα. Λοιπόν, έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, παιδιά. Mm -hmm. Και σίγουρα πάντοτε θέλουμε να. Βάζουμε κάτω από το φακό την πολύ καλή δουλειά που κάνει η Red Bull Racing. Και ρε παιδιά, δεν μπορώ έτσι να, να το βγάλω από το μυαλό μου: Ότι ξεκινάει η Παρασκευή Red Bull Racing και Verstappen. Κάνει ο άνθρωπο μόνο στα ελεύθερα δοκιμαστικά, μόνο δύο αναγνωριστικού γύρου τη πίστα. Και εκεί παίρνεται απόφαση, κλειδώνουν το setup του αυτοκίνητου για το υπόλοιπο weekend. Κατεβαίνει την επόμενη μέρα για προκριματικά του κανονικού αγώνα και γράφει τον ταχύτερο χρόνο. Ασχέρω, αν δεν ξεκίνησε τελικά από το πόλπο ζύων λόγω τη ποινή του, γράφει τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά 8 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον δεύτερο. Κερδίζει το sprint του Σαββάτου και κερδίζει για την κούρσα τη Κυριακή. Με δύο γύρου προετοιμασία, υπερομάδα, υπερπιλότο. Τι να πει. Η δουλειά του setup γίνεται στα εργοστάσια κατά 95% mm -hmm. και 5% στην πίστα. Αυτόν ισχύει για όλου. Οι υπόλοιποι. Όχι δύο, ούτε στου 22 γύρου δεν έφεραν το setup. Είναι τόσο καλοκουρδισμένο είναι η Red Bull Racing που πραγματικά τα κάνει όλα να μοιάζουν εύκολα. Δεν είναι εύκολα, τα κάνει να μοιάζουν. Όλα ξεκινούν βέβαια από το πόσο ισορροπημένο είναι το chassis. Από εκεί ξεκινά. Ναι, και σπήρω και να εξηγήσουμε εδώ και να και ο Μάριο στην Κουβέντα ότι πόσο δύσκολο είναι να εξομοιώσει τη δουλειά που κάνουν τα ελαστικά και τη δουλειά που κάνουν. Το φορτίο με γεμάτα αντεπόζητα, πιο ελαφριά αντεπόζητα καυσίμου, το βάρο του μονοθέσιου για το πώ θα συμπεριφερθεί αυτά τα ελαστικά. Ε, πόσο καλή δουλειά πρέπει να κάνει από το εργοστάσιο πριν καρεβήσει σε μια πίστα όπω το ΣΠΑ για να είσαι έτοιμο με ένα τέλο setup την Κυριακή για να κερδίσει τον αγώνα, έστω ε, στο στεγνό που τελικά είχαμε. Ε, είναι σπαζοκεφαλιά πραγματικά το πώ καταφέρνει μια ομάδα Α να ξεχωρίζει από την Β σε αυτό το τομέα πόσο καλύτερη δουλειά κάνει. Ναι, φυσικά το 95% θα έχει ο Σπύρος ότι γίνεται στον εξομοιωτή. Το τι βλέπουν στο wind tunnel είναι το επιστημονικό κομμάτι τη Φόρμουλα 1. Το 5% μπορεί να ακούγεται λίγο, μπορεί να ακούγεται ασήμαντο στο 95% το οποίο είναι ήδη έτοιμο το μονοθέσιο για να πάει σε αγώνα, αλλά αυτό το 5% κάνει τη διαφορά των 5 χιλιοστών, των 100, των, των, του ενό δευτερολέπτου, γιατί πλέον τα μονοθέσια έχουν γίνει τόσο πολύ δύστροβα. Υπάρχουν τόσα πολλά, τόσες πολλέ λεπτομέρειε σε ένα μονοθέσιο που αν δεν συγχρονιστούν όλα μαζί, βλέπουμε αυτέ τι διαφορέ στου χρόνου μεταξύ, με, μεταξύ των ομάδων. Η αλήθεια είναι ότι ε, το να τρέχει στην πρώτη θέση είναι πολύ πιο εύκολο αγώνα. Για το λόγο ότι στο Wind Tunnel έχουν ένα μονοθέσιο. Ξέρουν πώ μπορεί να αντεπεξέλθει το μονοθέσιο σε καθαρόν αέρα. Δεν κάνουν εξομοιώ στο Wind Tunnel με άλλο, προπορευ... άλλο μονοθέσιο μπροστά για να δουν πώ το μονοθέσιο μπορεί να αντιεπεξέλθει αν υπάρχει ένα άλλο όγκο, ένα άλλο μονοθέσιο μπροστά του. Άρα, να το πάρω πολύ πιο απλά, αν οι Ferrari Mercedes εξομοίωναν στο wind tunnel το μονοθέσιο του μαζί με μία Red Bull μπροστά, θα άλλαζαν εντελώ τα αεροδυναμικά και θα μπορούσαν να κάνουν το πιο aerodynamic efficient μονοθέσιο για να προσπεράσουν τη Red Bull. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Formula 1, ότι οι εξομοιώσει γίνονται σε καθαρόν αέρα, Γι' αυτό λένε οι πιλότοι ότι δεν μπορούμε να προσπεράσουμε επειδή τα αεροδυναμικά δεν είναι σχεδιασμένα για να προσπερνούν μονοθέσια, είναι σχεδιασμένα για να τρέχουν σε καθαρόν αέρα. Φάνηκε ότι όσο και να προσπάθησαν να κάνουν τον ground effect, ε, τα, τα αεροδυναμικά να βοηθήσουν το απίστευμα μονοθέσια, δεν έχουμε δει ιδιαίτερη διαφορά τα τελευταία χρόνια. Αλλά καταλήγουμε ότι πλέον η Red Bull έχει βρει αυτό το, το, το sweet spot των αεροδυναμικών. Ο Άντρια Νιούι βλέπει τον αέρα. Άρα ο γητευτή ναι, του ανέμου. έχουν αντιληφθεί το μονοθέσιο, γνωρίζουν τα details, γι' αυτό βλέπουν τη Red Bull συνεχώ να, να γεννιζόταν. Και άλλη μια γονείς. φορά να πιστώσουμε με πόσο καλή δουλειά κάνει η Red Bull. Θυμάμαι στο Q2, παρολίγο να παγιδευτεί στο, και να μην περάσει στο Q1, ε, στο Q3 ο Verstappen. Έγραψε το 10ο μόλι ταχύτερο χρόνο. Μικρό το γάκο. Ναι, μικρό το εκεί. <laughs> Και όμω υπήρχε εκείνη η κόντρα στον ασύρματο με τον race engineer του, τον Λαμπιάσε, που του είπε: Εντάξει, τότε, αν θέλει εσύ να ε, του λέει του Verstappen μετά που θύμωσε ο Verstappen, γιατί πήγε να διαφωνήσει με την κατεύθυνση που ακολουθεί η Red Bull στη στρατηγική τη στο Χόλιφαν. Και, και, και του, του, λέει ο Λαμπιάσε: Αν θέλει να κάνει engineer εσύ το μονοθέσιο, ευχαρίστω του λέει. Και αυτή η ιστορία, συγγνώμη Σπύρο, μου θύμισε τον εξαιρετικό πρώην race engineer του Άιρτον Σένα, τον Ιταλό, τον εξαιρετικό Γιώργιο Ασκανέλη. Πάμε τώρα 30 χρόνια πίσω, που ήταν ένα ιδιωτικό δοκιμαστικό σε μια πίστα και νομίζω Silverstone και του λέει καθυστερούσε ο Σένα, όπως γνωρίζουμε ο Σένα ήταν λίγο τεμπέλιστο να κάνει δοκιμαστικά, δεν του άρεσε, αφοσιωνόταν στο 120% όταν ήταν εκεί αλλά το να αφήσει την παραλία του στο άγκρας Ρέι, στο Σαο Πάολο και να έρθει στην Ευρώπη στη ψύχρα του, 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 Βρετανικού καιρού τέλο πάντων και να οδηγήσει ένα μονοθέσιο για, ε, αν θέλετε, εντό αγωγικών μονότονου γύρου γύρω από την πίστα. Γιατί κάποια φορά καθυστερεί πολύ ω ένα να φτάσει. Και λέει ο Γιώργιο Ασκανέλη, <laughs> ξέχασα τα λόγια, λέει, ε, σε ένα ζητώ χέρι, γιατί, if I haven't got a driver. I would do the job without him. Αν δεν έχω πιλότο, θα κάνω τη δουλειά χωρί αυτόν. Που, που, τον πίστεψα τον Ασκανέλη, γιατί ήταν τόσο Τετραπέραδο και τελεωμανή τεχνικό που θα ρύθμιζε από μόνο του το αυτοκίνητο στην εντέλεια. Πράγμα θα χρειαζόταν κάποιο να μπει στο πιλωτήριο για να το οδηγήσει. Yeah. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μακρηγόρησα λίγο. Ε, είχε αυτή την κόντρα στο ασύρματο με τον Λαμπιάσε ε, ο Verstappen. Ο, ε, oh. ναι. ο Λαμπιάσε που ήταν στη Force India και ηταν race re-engineer του Σερκίου πέρα. Ναι, ναι. Ε, δεν το ξέρει πολύ διαφορετικά όντα. Yeah. Ε, από τη μια, κατανοώ το να πιέζει υπερβολικά να μην αποδέχεσαι άλλη θέση εκτό από την πρώτη. Τα κατανοώ, αλλά κάποτε γίνεται υπερβολικά σκληρό με του mm. τεχνικού ο Max Verstappen. Στη βράση τη μάχη το βλέπουμε και από τον Χάμιλτον και Είναι από τον λήψη Σεβασμού χαρακτήρα αυτό. Yeah. Σεβασμού ναι. Ε, βέβαια. Διότι αυτά τα χαρακτηριστικά τα συναντά μόνο στο Max Verstappen και στον Αστρόλ. Τα είχε και ο πατέρα του, ο Verstappen, ήταν έτσι. Ο πατέρα του ένθερμο λίγα λέω. Ναι, ναι, μα είναι ο πατέρα του που το ναι, έχει ναι. κάνει έτσι, α πούμε και δεν ναι, ναι. σέβεται. Ναι, ναι. Διότι όλοι δίνουν τον καλύτερο του σε αυτό το Red Bull Racing. Δηλαδή, και να μην ήταν ο Max Verstappen, πιθανόν να είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Διότι το κλειδί. Καταργώ τη δουλειά αν υποτιμώ τη δουλειά κάνω, αλλά το κλειδί είναι ο Ιντρέα Νιούι. Διότι αν ναι. δεν ήταν καλό το μονοθέσιο, δεν θα είχαμε αυτήν την αυτοκρατορία τη Red Bull Racing κατά ψέματα. Όλα το κλειδί είναι στο, στον έντριά Νιούι. Μ' άρεσε επίση. Ε, συμφωνώ, Σπύρο. Μ' άρεσε επίση κατά τη διάρκεια του αγώνα που προ το τέλο ε, του είπαν από τον Αστήρμα το πρόσεχε λίγο τα λάστιχα σου. Και γυρίζει και του λέει: ε, Είτε αυτό, είτε να συνεχίζω να πιέζω μπροστά ε, και να μπω στα πίτσα για να κάνουμε και λίγο pit το practice, του λέει. <laughs> Ο Verstappen, που, 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 που αυτό δείχνει ότι εντάξει, την αυτοεπίθεση ότι είτε αυτό είτε εκείνο. Εννοείται, διάλεξαν την πιο συντηρητική στρατηγική που το, το, να, το να προσέξει τα ελαστικά του. Να προσθέσω ναι. κάτι πάνω σε αυτό, Δημήτρη μου με τα ελαστικά. Τελειώνοντα το sprint, που χρησιμοποίησαν οι ομάδε στο intermediate, αν δεν απατώμε. Ναι, 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 ναι. Είδα τα ελαστικά των πρώτων τριών. Δηλαδή του Max Verstappen, του Piastri και του Gasly. Είδα τη διαφορά που είχε η φθορά. Δηλαδή ήταν το ένα δίπλα στο άλλο και είδα τη διαφορά. Ναι. Το πόσο φιλική είναι η RB19 στα ελαστικά και εκεί είναι το κλειδί. Κυρίω διότι ξεκινώντα οι κούρσε, αν προσέξει ο κόσμο που όλα είναι φορτωμένα από καύσιμα τα μονοθέσια, ο Max Verstappen δεν ανοίγει αμέσω τη διάφορα. Προσέχει ελαφρώ τα ελαστικά μέχρι να ρίξει λίγο το καύσιμο. Και από κάποιο σημείο, α πούμε μετά το 10ο γύρο ή περίπου στο 10ο, συνήθω αρχίζει και χτίζει διάφορα. Γιατί αρχίζει η περιπου στο 10 ο συνηθω αρχιζει και χτιζει διαφορα γιατι αρχιζει φθορα στου αντιπάλου, ενώ το ίδιο το μονοθέσιο των το δικών του είναι φιλικό προ τη φθορά. Και άμα είναι σε καλή κατάσταση τα ελαστικά, μπορεί να το πιέσει και περισσότερο. Εκεί είναι το κλειδί τη RB19 φέτο, κυρίω. Στον ένα γύρο, ο ρυθμό που είναι φανταστικό και στη φθορά του ελαστικού. Το άλλο εξαιρετικό που πρόκειται στην κούρσα, Μάρια είναι ότι λέμε συνέχεια πόσο ευαίσθητα είναι αυτά τα μονοθέσια των ground effects, ειδικά σε μια πίστα όπω το SPA. Και λόγω των των ανέμων που υπήρχαν, που μπορεί στον απλό θεατή ή να μην φαίνεται τόσο ο, ο άνεμο, αλλά ε, και ο Μαξ Βερστάπεν ανεβαίνοντα την Ορού, το έδειξε τηλεόραση. Εκείνο το, παρόλο να του φύγει το μονοθέσιο και όταν έπιασαν κουβέντα και με τον Λεκλέρ που τερμάρισε τρίτο με την θα συμφώνησε ότι ο άνεμο του λέει ο Λεκλέρ ήταν ε, πολύ έντονο. Ναι, το είδε, του λέει και, και εγώ παρόλο και, και ο Λεκλέρ τελικά ομολόγησε ότι πάνω στην Ορού, παρόλο που δεν, νομίζω δεν το έδειξε τηλεόραση, αλλά ε, χτυποκάρδι τώρα με 300 χιλιόμετρα την ώρα, έστω και στο στεγνό το να, να, να νιώθει το μονοθέσιο κάτω από το σώμα σου να, ενώ ανεβαίνει και βλέπει ουρανό και είσαι έτοιμο να ανέβει από την ορού πάνω στο εκεί, το εντό αυγικών σκαλοπάρι τη Λαρέτα Ιον, ε, είναι τρομακτικό. Και αυτά τα ε, πιο ευαίσθητα μονοθέσια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. έτσι. Ναι, φάνηκε ότι πόσο ευαίσθητη είναι και η Red Pool. Mm -hmm. ε, φάνηκε το πόσο σημαντικό είναι το setup. Φάνηκε πόσο σημαντικό είναι ε, τα details επάνω στο setup. Ε, Φανεί και η μαϊστρία του Max Verstappen. Το τι βλέπουμε είναι αυτό που λέω: ένα συνδυασμό πώ όλα να δουλεύουν άψογα. Ε, αυτό που λέμε συνεχώ ότι δεν είναι εύκολο θέσεων η Red Bull. Δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε μια Red Bull σε έναν, ε, ακόμη και σε έναν Leclerc, ότι mm. θα μπορέσει από τον πρώτο αγώνα να δώσει τα αποτέλεσματα του Max Verstappen. Και ο Max Verstappen έχει μάθει το μονοθέσιο, έχουν βρει το setup, εννοείται βοηθάει ο οδηγό για να βρουν τον detail για να κάνουν το άλλο 5%. Αυτό φαίνεται μαεστρία του οδηγού. σω γι' αυτό να φαίνεται και η διαφορά που έχει μεταξύ του Σέρτσιο Πέρε από το Max Verstappen. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που έχουμε δει με το Max Verstappen ήταν, ήταν ήταν, στην κόψη του ξεραφιού που κατάφερε να βρει το μονοθέσιο. Μπορούσε ναι. πολύ εύκολα ο Max Verstappen να, να φτάσει στη Ρέντιγκο στον τοίχο. Ναι. Ε, και επίση δείχνει ότι το σώμα του πιλότου είναι ο καλύτερο αισθητήρα. Yeah. Είναι, το, είναι το ένστικτο, είναι τα το σένσορ του σώματο του Max Verstappen που σε μια τόσο γρήγορη στροφή. Που δεν είναι μόνο οι τάντζι φόρτε, υπάρχουν κάθετε δυνάμει σε μια γρήγορη δεξιά-αριστερή στροφή. Στο να αντιληφθεί το τι είχε γίνει, πλέον βγάζω το καπέλο στο Μάξι Βεστάπεν. Συμφωνώ απολύτω. Γιατί εκεί είναι που αυτό ο τρομερό αισθητήρα πάνω στο σώμα ενό χαρισματικού πιλότου είναι που κάνει τη διαφορά. Ειδικά πάνω σε μια στροφή όπω η Ορού για το αν θα αρπάξει το μονοθέσιο ή αν θα καταλήξει πάνω στον τοίχο. Αλλά μια και άγγιξε τον Σάρλερ Κλέρκ και την Ferrari ο Μάριο Σπύρο, να μιλήσουμε για την Ferrari. Ε, ένα καλό setup με χαμηλή κατώθηση. Τα πήγε καλά στο ε, σπα. να αρχίζουν να κατανοούν και καλύτερα τα ελαστικά τώρα. Αλλά άθλο το Σαβάτο από τον Λεκκλέρκ που νίκησε την Red Bull RB19 στο χρονόμετρο όχι του Verstappen, αλλά του έρχεται ο Πέρε, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μα εντυπωσίασε με τον Leclerc. Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλο του σχολείου του Δημήτρη μου. Η Ferrari δεν είχε να αναβαθμίσει στο σπά. Προφανώ ότι πήγαν καλύτερα, δείχνει ένα σημάδι ότι ίσω κατανοούν καλύτερα την κατάσταση με το μονοθέσιο που έχουν στα χέρια του. Αυτό είναι πολύ θετικό. Από τη δουλειά που έκαναν του προηγούμενου αγώνε. Και είχαν κάποιε δυσκολίε, ήταν ασταθεί. Δηλαδή, ήταν δεύτερη στην Αυστρία, μετά ήταν στο πουθενά. Αυτό δείχνει ότι έχουν μια πλήρη, έτσι, μια καλύτερη αντίληψη τη κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το έχω πει πάνω πολλέ φορέ και το πιστεύω ακράδαντα. Ο Λεκλέκ είναι ένα χαρισματικό πιλότο. Ένα πιλότο από αυτού που γεννιέται μια φορά κάθε 10 χρόνια. Ακόμα και η ίδια ομάδα έχει παραδεχτεί ότι κάποτε το Σάββατο διερωτάται πού βρήκαν αυτά τα δύο 10 έξτρα Τρία. Ο ίδιο εξήγησε τον τρόπο που το κάνει. Ότι πιέζει περισσότερο ε, στο, ε, στο τελικό στάδιο των προκριματικών και κερδίζει, βρίσκει το χρόνο. Αλλά μόνο ένα χαρισματικό μπορεί να το κάνει αυτό. Το ότι κέρδισε στα προκριματικά το Σέρχιο Πέρε με μια άπια στην RB19, αυτό από μόνο του είναι άθελο. Πώ το πέτυχε. Ναι. Εντάξει, Δεν κέρδισε τον Μάξι, ότι προφανώ υπάρχει κάποια διαφορά στα μονοθέσει. Αλλά μιλάμε για τέτοιον πιλότο. Φημολογείται ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Δεν το επιβεβαίωσε η Ferrari ακόμα, έτσι αναμένουμε. Θεωρώ όμω ότι επιβάλλεται η Ferrari να κρατήσει αυτόν τον χαρισματικό πιλότο και να δει τι θα κάνει για τη δεύτερη θέση. Και μικρή ιστορία έγραψε στο Spa η Φεράριο όσον αφορά αυτό το αποτέλεσμα που έφεραν στα προκριματικά. Ε, πέτυχαν τώρα έχουν μετρούν 12 pole position στην Βελγική πίστα. Ξεπέρασαν τη Μακράρεν κατά ένα που είχε 11 στον ενεργητικό τη. Και μια γρήγορη ματιά στα βιβλία τη ιστορία. Μάρια αποκάλυψε ότι είχαν και προπολεμικά ένα pole position το 1937 στο Spa Francorchamps με τον ε, ε, Λεοντόκαρδο, τον ε, Γάλλο πιλότο, τον Ρέιμοντ Σόμερ. Ε, η σκουτερία Φεράρι, αλφαρώμα σκουτερία Φεράρι, αλλά εκείνο το η pole position ήταν κατόπιν κλήρωση. Τότε έκαναν. <συσίλυν> καμιά φορά δεν έκαναν το καιμαστικά. με το χρονόμετρο, είχαν την άχαρη διαδικασία τη κλήρωση. Όλα ξεκίνησαν βεβαίω τα πρώτα χρονομετρημένα προγραμματικά είχαμε το 1933 στο Μοντε Κάρλο. Αλλά για την ιστορία, αναφέρω αυτό για την Ferrari. Τι άλλο παρατηρήσε με την Ιταλική ομάδα στο, μετά από την, και τον τερματισμό του Λεκθέρξ στην τρίτη θέση. Το ότι κράτησε τον Λούις Χάιμερ στο Μερσεντές πίσω φάνηκε μια ανανεωμένη Φεράρι. Βλέποντας όμως τα Σέκτορς, φάνηκε η Φεράρι ότι το δυνατόν τους χαρτί ήταν το πρώτο... Ήταν το μεσαίο Σέκτορ, που ήταν περισσότερο... Ήταν, συγγνώμη, το πρώτο και το τρίτο Σέκτορ. Ναι, γιατί είχαν χαμηλή κατώθηση, άρα ήταν πιο δυνατή στο πρώτο και στο τελευταίο. Ειδικά η Κέμελ Στρέιτ και η Μπλαν ήταν τα δυνατά στοιχεία τη το που είχαν η Φερά ήταν καθαρά στο, στο, μεσαίο σεκτορ. Όλα αυτά σε δείχνουν επίση και τη στραγγυλή ομάδα. Αν είσαι Red Bull, γνωριζει ότι είσαι έναν all-rounded μονοθέσιο, είσαι γρήγορο και στι ευθείε και στι στροφέ, που είναι ο καλύτερο συνδυασμό μονοθεσίου. Να είσαι γρήγορο στι στροφέ με έναν αεροδυναμικό κράτημα, αλλά να μην σου φέρνει το λεγόμενο drag στι ευθείε. Αυτό το έχει λύσει η Red Bull. Πλέον οι ομάδε σαν τη Ferrari γνωρίζουν ότι στην, πηγαίνοντας στην, στο Βέλγιο το δυνατό μας χαρτί είναι οι ευθείε. υπάρχουν περισσότερες ευθείε χρόνος που καταναλώνει σε γρήγορο κομμάτι παρά στο μεσαίο σεκτορ που είναι πιο που ε, υπάρχουν οι στροφέ. θεωρώ ότι ήταν άθλο τη Ferrari. Ήταν, για μένα ήταν μια μικρή νίκη τη Ferrari. τότε ότι έχει κάνει την πλέον τη διαφορά από τη Mercedes. Πάντω εξαιρετική αυτή η παρατήρηση που είπε προηγουμένω, γιατί με εξαίρεση την Red Bull, όσον αφορά το που ήταν οι άλλοι με το setup από την Παρασκευή, η απόφαση που πήραν να ακολουθήσουν τέλο πάντων, ήταν λύση συμβιβασμού. Γιατί, για παράδειγμα, αν πάρει τι δύο McLaren, παγιδεύτηκαν με ένα setup ψηλή καρόδηση, ίσω οι άνθρωποι γιατί σκέφτηκαν πω θα είχαμε βροχή την Κυριακή. Ε, το ίδιο ακολούθησε και ο George Russell στη δική του Mercedes. Και η, η Ferrari πιο ανάποδα πήγε η Ferrari. Άρα αυτό δείχνει και το τονίζω εδώ γιατί ειδικά στο ΣΠΑ, ξέρετε πολύ καλά παιδιά, ότι μιλάμε η πίστα λίγο πολύ είναι δύο διαφορετικέ πίστε. Αν μετρήσει και τι υψομετρικέ διαφορέ και το μήκο τη, αλλά και το ότι. Και το, 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 εξαιρετικό είναι αυτό ότι στη μία πίστα από τι δύο μπορεί να βρέχει, η άλλη πίστα να είναι στεγνή και άντε να βρει το τέλειο setup. Μόνο η Red Bull το πέτυχε αυτό. Οι υπόλοιποι έτρεχαν σίγουρα με λύσει συμβιβασμού. Και μια πίστα η οποία βρίσκεται στην καρδιά των Αρδενών. Ναι. Ο καιρό είναι τόσο απρόβλεπτο όπω τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, σίγουρα. Έτσι, είναι και το σημείο που. Ε, ε. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι νομίζω ότι εμποδίστηκαν τα στρατεύματα, τα τάγκ του Χίτλερ στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το να προχωρήσουν εκεί στο Βέλγιο. τόσο Πυκνή είναι η, η, η δεντροφύδευση τέλο πάντων και τα ε, απροσπέλαστο δάσο των Αρδενών. Ε, ιστορία. Ναι, προμερή. ναι, τότε του είχαν ευθυνδιάσει ο Οχιτλένε. Ευτυχώ για την ανθρωπότητα δεν τα κατάφερε. Ε, και κρίθηκε. Πίσω, πίσω στη φόρμουλα. Έχουμε ναι, φόρμουλα ένα τώρα. Ναι. <laughs> Ευτυχώ. Ε, είναι υπέροχη περιοχή. Για όσου δεν πήγαν, εγώ του προτρέπω να πάνε. Διότι είναι μια γραφική περιοχή. Με σπιτάκια, με στέγε, οι οποίε είναι στυλτρίγονε όπω λέμε συνήθω. Σε έναν σε ένα πίνακα, Πισκότωμα ένα... για το χιόνι. Ή, ή, ή πάνω σε έναν πίνακα, παιδιά. Ή πάνω σε έναν πίνακα. Βλέπεις, Βλέπεις, πίνακα. Αυτά τα, τα, Φανταστική περίοδο. Πάνω στα λιβάδια, τα καταπράσινα αυτά τα σπιτάκια και τι αγελάδε να βόσκουν, και εκείνα τα δέντρα. Και νιώθει ότι είσαι εμπογγαρισμένο πάνω σε ένα πίνακα. Και όταν. Εντάξει τώρα. Και όταν δει εκείνη τη στροφή που οδηγά τον ουρανό, την ορού, μένει εκεί κυριολεκτικά. Με τα λεπτά, με ανοιχτό το στόμα. Άννα με, με ανοιχτό στόμα. Ε, είχα πει την ιστορία πέρσι, αλλά θα την πω άλλη μια φορά ότι το, η πιο μεγάλη εντύπωση που μου έκανε εμένα στη ζωή μου, πιο, μια εικόνα που κρατώ και θα ξεχάσω. Ήταν η τρίτη φορά που είχα πάει στο Σπάδρο Πάντων και θυμάμαι ήταν πρώτη μέρα, Παρασκευή εκείνη τη χρονιά. Και ήμουνα είχα είχα, στο σημείο που είναι εκεί οι καντίνε τη πίστα και στο κατώτερο σημείο, ακόμα και πιο κάτω από τον πάτο τη ο Ρουζ, Έχετε πάει εκεί. Λοιπόν, και ήμουν σε εκείνο το σημείο και είχα δει την πίστα, την uh, ορού, και μετά γύρισα την πλάτη μου. Είχα την πλάτη μου γυρισμένη στην ορού και ξεκίνησα να ανηφορίζω για να φύγω και. Βλέπω δύο τύπου μπροστά μου να, να αφήνουν τι τσάνε που κρατούσαν στα χέρια του, να μένουν με το στόμα ανοιχτό, γιατί αντίκρισαν την όρου. Και λέω ότι ακόμα και όταν έχει την πλάτη σου γυρισμένη στην όρου, εξακολουθεί να σε συναρπάζει η στροφή, γιατί βλέπει τα πρόσωπα εκείνων που την αντικρίζουν για πρώτη φορά, που προτού καν δουν ένα υπέρ μονοθέσιο τη Φόρμουλα να ανεβαίνει τον λόφο με 300 χιλιόμετρα την ώρα, που εκεί το μυαλό σου θολώνει. Άρα τα λέμε όλα αυτά γιατί θέλουμε τον κόσμο. Όσοι δεν πήγαν στο σπα, Φραγκορσάμπ είναι οπωσδήποτε στο pole position των επιλογών μαζί με τη Μόντζα να επισκεφτούν οπωσδήποτε την πίστα. Τι σημαίνει για του πιλότου του Ιωάννου, Τι είχε δηλώσει ο Άιρτον Σένα για την πίστα. Ο Άιρτον Σένα, Ακριβώ. Και είναι αυτό που λένε τώρα. τώρα, φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λένε ότι εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα με την βροχή, και δυστυχώ χάσαμε και κάποιου πιλότου εκεί τα τελευταία χρόνια σε χαμηλότερε κατηγορίε, και πολλοί λένε πρέπει να σκεφτεί η Φόρμουλα 1, αν πρέπει να συνεχίσει να. Συγγνώμη, ναι, το, το, το σπαν θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να είναι στο καλεμπάρι τη Φόρμουλα ε, 1 ή όχι. Ε, και νομίζω πως αυτό είναι ίσως... αν δεν θέλουν το σπαν να στη Φόρμουλα 1, α μην το έχουν. Αλλά προ Θεού δεν πρέπει να αλλάξουν την πίστα, εγώ πιστεύω. Τι, τι είχε δηλώσει ο Σένα. Ο Σένα είχε πει τότε το εξή. Εάν αφαιρέσετε την Ουρού από το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, αφαιρείτε το λόγο που κάνω αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι είναι και εδώ και με έχει καλύψει πλέον. Ναι, ναι, ναι. Α, απλά μακρηγόρησα λίγο γιατί ήθελα να πω ότι ε, προσωπική μου άποψη, εάν αποφασίσουν ότι η πίστα του ΣΠΑ είναι επικίνδυνη, εγώ προτιμώ να μην επισκέπτεται η Φόρμουλα να την πίστα του ΣΠΑ παρά να τροποποιήσουν την πίστα. Α την αφήσουν τέλο πάντων για άλλε εποχέ, για το μέλλον. Είναι για του άπειρου οδηγού, οδηγώντα την ομίχλη σε μικρέ κατηγορίε. Αυτό είναι που, που συζητούσαμε ε, πρωτού μπούμε στο ναι. σχολείο, παιδιά. Γνωρίζοντα την πίστα του ΣΠΑ πόσο. Ιδιαίτερη είναι πόσο δύσκολη είναι η στροφή όρού, πόσο δεκαπλασιάζεται αυτή η δυσκολία και επικίνδυνότητα στο βραγμένο. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν σε πιλότου χαμηλότερων κατηγοριών να αγωνίζονται εκεί. Ειδικά νεοφερμένου πιλότου που είναι, είναι, Λέμε, μόνο να τη βλέπει την όρου, τρομάζει. Πόσο μάλλον να ανέβει, στο με ένα μονοθέσιο Φόρμουλα 3 ή οτιδήποτε άλλο, να ανέβει εκείνο το λόφο στο βραγμένο. Ε, νομίζω πω χρειάζεται κάποια πείρα. Και οι 20 πιλότοι στη Φόρμουλα 1 νομίζω είναι πολύ πιο έτοιμοι από ότι οποιοδήποτε άλλοι πιλότοι στον κόσμο. Συμφωνώ, απόλυτα. Ειδικά οι όρου. Ε, η τηλεόραση δεν μπορεί να δείξει πόσο ανηφορή είναι. Ε, η εμπειρία δική μου ήταν στην όρου να δω μονοθέσια και σε βρεγμένο και σε στεγνό να ανεβαίνουν τον λόφο. Ε, σω είχα πάει σε εποχέ που μπορούσε κυριολεκτικά, μπορεί να μα πει ο Σπύρος, να σταθεί ακριβώ στο σημείο ανεβάσματο όρου ρετιγιών ε, και να αντικρίσει την όρου το πόσο ε, διαφορά υψόμετρου υπάρχει από τη Λασόρ. Ναι. Το κατέβασμα και πάλι το ανέβασμα στην όρου, ε, το αντιλαμβάνεσαι περισσότερο του ερώνα που ανεβαίνει με τα πόδια την όρους ναι, για ναι, ναι. να καταλάβεις το πόσο ε, απίστευα ψηλό σημείο είναι. Ε, αλλά το θέμα, τα μονοθέσια... Ήταν, ήταν πάντα το πρόβλημα της σύγχρονων αγώνων Grand Prix, το ονομάζω Φόρμουλα 1, από το 1950 ήταν η Φόρμουλα 1, το ότι τα μονοθέσια αρχίζουν να γίνονται πιο γρήγορα σε σημείο που οι πίστες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ταχύτητες. Ναι. Αν η ιδέα ήταν ότι Γίνεται μια πίστα ε, επικίνδυνη. Πρέπει να φύγει η πίστα, θα το λέω από τώρα ότι δεν θα είχαμε ούτε μία πίσταση φόρμουλα. Θα τρέχαμε σε αεροδρόμια. Άρα, αν θεωρεί η Φόρμουλα 1 ότι γίνονται ατυχήματα, πλέον η πίστα είναι αρκετά επικίνδυνη για του οδηγού, ε, Φυσικά οι οδηγοί το πρόβλημα του είναι ότι ε, νιώθουν ότι τα μονοθήκε έχουν γίνει τόσο πολύ ε, ασφάλει, που νιώθουν τι ψευδέσει ότι είναι bulletproof. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ε, ότι είναι άτρωτοι. Ε, ότι είναι άτρωτοι. Είναι ψευδέ των νέων οδηγών γιατί έχουν carbon ε, chassis, έχουν το carbon monocoque, ε, υπάρχουν τα bars ε, σε περίπτωση που στο στη μονοθέσιο, ε, γίνονται πάρα πολλά σκληρά τεστ στα μονοθέσια, ε, υπάρχουν πλέον οι μπαριέρε, υπάρχουν τόσα πολλά βοηθήματα. Έχουμε το χέιλο που οι οδηγοί νιώθουν ότι ε, μπορούν να οδηγούν με μια ταχύτητα αγκαρφωμένη στα μονοθέσια. Ε, και γιατί... σίγουρα, Μάρια, συγγνώμη, μπορεί να μην αλλάξει το σχήμα τη ουρούσα αλλά το, 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 το surrounding, το, το, γύρω τέλο πάντων το, το περιβάλλον το τοπίο εκεί έχει οπωσδήποτε αλλάξει και τέλο πάντων υπάρχει πολύ περισσότερο χώρο από ότι υπήρχε. Δεκαετία του 80 και του 90, όταν και όντω περνούσαν την κλωστή ναι. από την Βελόνα. Λέγαμε προηγουμένω το κάπως. ρίσκο που. Και, ξέρω, ο ο, και ο στη Φεράρι ε, μέσα του 90, και ο Ζακ Βιλνεύ αργότερα με τον Ρικάρτο Ζώντα στην ΠΕΡ, λέγαμε και προηγουμένω ότι έβαζαν στοίχημα ο ένα με τον άλλο και με τον εαυτό του. Ποιο θα μπορέσει να καταφέρει να πάρει την Ουρού, ακόμα και στι ψυχάλε λίγο βρεγμένη την πίστα εκεί, Ποιο θα καταφέρει να πάρει την Ουρού χωρί να σηκώσει το πόδι από τον Γκάζι. Τέτοια όντα ήταν το διπλωτή τη Φόρμα, που <σχελόν> έπαιρνα ρίσκα <σχελόν> μέχρι α πούμε και εντάξει μπορεί να. Ναι, γιατί το μπορεί να άλλο έχανε άλλο και θρύλος τη ζωή του. Ποιο άλλο το έκανε αυτό, Ποιο άλλο θρύο τη Φόρμουλα να το έκανε αυτό. Στο σπα. Όχι στο σπα. Αγενικότερα. Ναι, ναι. ποιο άλλο Είπαμε στράσεις. για τον Αλεζή, τον Μπέρκερ, τον uh, Βιλνεύ, τον Μοντόια, όχι. Τον Βιλνεύ, τον ο, ο πατέρα. Από εκεί ξεκινάει. Δυστυχώ για μα. και για τον ίδιο τον Γιλ Βιλνεύ, Αν είναι δυνατόν, καμιά φορά το σκέφτομαι, παιδιά, ότι. Ναι, 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 απαγορεύτηκε η χρήση τη πίστα του Νούρμπουργκρινγκ, το γονίσιο Νούρμπουργκρινγκ, ε, ένα χρόνο πρωτού έρθει η Φόρμουλα 1 ο Γιλ Βιλνεύ και ε, η Φόρμουλα 1 επέστρεψε στην πίστα του ΣΠΑ ένα χρόνο μετά που σκορώθηκε. Άρα δεν πρόλαβε ούτε το παλιό Νούρμπουργκρινγκ, δυστυχώ ο, ο, πιο θεαματικό πιλότο όλων των εποχών, ούτε το ΣΠΑ και πραγματικά καμιά φορά. Αν είχα έτσι μια ευχή στη ζωή μου, τι θα ήθελε να δει αν μπορούσε να, 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 να εκπληρωθεί μια επιθυμία, είναι να δω τον Γιλ Βιλνεύ να ανεβαίνει την όρου yeah. με μια Ferrari. Ε, ε, για να κληρώσω αυτό που θέλω να πω, ότι ε, οι οδηγοί απλά νιώθουν τι ψευδέσει ότι είναι bulletproof, ότι είναι άτρωτοι, ότι δεν μπορούν να χτυπήσουν. Αλλά πάντα η Φόρμουλα 1 έχει αυτό το πρόβλημα. Γίνονται πιο γρήγορα τα μονοθεσία, οι πίστε δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν από θέμα ανασφάλεια. Άρα, τι κάνουν στη Φόρμουλα 1? φέρνουν καινούριου κανονισμού. Για να χαμηλώσουμε τι ταχύτητε, ιδανικώ όλε οι, οι πίστε πρέπει να φύγουν ε, από τη Φόρμουλα 1. Πόσο μάλλον παλιέ πίστε όπω το Spa, η Monsa και το καθεξή. Mm. Φορ... Από τη στιγμή που οι οδηγοί τρέχουμε πλέον 240-30 μίλια ανά ώρα. Ο, η παράμετρο να χτυπήσουν, να έχουν μεγάλα ατυχήματα, ακόμη και να σκοτωθούν, είναι μέσα στη Φόρμουλα 1. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη Φόρμουλα 1 ένα σπορτοπιό. Δεν θα υπάρχουν ατυχήματα, δεν θα υπάρχουν θανάτη θα υπάρχουν. Τρέχουν. Μάρι, ε... συγγνώμη, αν πα σε μια πίστα go-kart, γράφει Motor Racing is dangerous. Ακριβώ. Όσο μάλλον όταν μιλάμε για του επαγγελματίε τη Φόρμουλα 1, Α... αλίμονο, δηλαδή ο κίνδυνο είναι πρέπει ακριβώς, να είναι αποδεκτό. Ε, πρέπει να αποδεχτούμε εμεί οι θεατέ ότι θα δούμε ένα αγώνα, δυστυχώ θα δούμε οδηγού να σκοτώνονται στι πίστε που φέτο έχουμε δει δύο οδηγού να σκοτώνονται σε πιο χαμηλέ κατηγορίε. Ε, η Φόρμουλα 1 πρέπει να αποδεχτεί ότι θα υπάρξουν μεγάλα ατυχήματα. Έχαμε δει το ατύχημα του ε, Γκροτζάν, ε, πριν από δύο χρόνια παρόλίγο να καεί στον, στον Παχρέν. Ναι. Άρα η Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο ένα σπορτ καθαρά ταλέντων ταχύτητα, είναι και ένα σπορτ ε, από θέμα πειθαρχία ναι. η οδηγή. Αν νιώθει ένα οδηγό ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στι ταχύτητε, απλά μπορεί ναι. να τρέξει με μια ταχύτητα λιγότερη και α τερματίσει ναι. κοστό στον αγώνα. Και Μάρια, αυτά που λε τα δικαιώνουν και οι σταριστικέ. Δηλαδή τα τελευταία 40 χρόνια, από το 1983 μέχρι σήμερα που επισκέπτεται η φόρμουλα την έστω την, την πίστα του σπα στη γνήσια της μορφή δεν είχαμε ούτε έναν θάνατο στη φόρμουλα 1 στη φόρμουλα 1 εντάξει Είχαμε ο Στέφαν Μπέλοφ σκορώθηκε το 1985 mm. με σπορτσχαρ τη Porsche. Αλλά εντάξει, απλά το λέω σαν yeah. στατιστική, χωρί να σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πρώτη φορά. Αλλά εντάξει, για να μην παρεξηγούμαστε προ Θεού. Αλλά ξέρει, όταν αυτό που μου άρεσε που είπε, ότι οπωσδήποτε είναι μια φανταστική πίστα η πίστα του Σπα και δεν θέλουμε να τη χάσουμε. Και όταν επισκεφτεί την πίστα Σπύρο, οπωσδήποτε θα γίνει φανατικό οπαδό τη και δεν θα θέλει ποτέ να τη χάσει από τη φόρμουλα αυτή την πίστα. Ε, όταν μιλούσε ο Μάρο προηγουμένω για την Ορού, έκανα κάποιε υπολογισμού στο μυαλό μου, έχοντα πάει εκεί και μετά, και λέω ότι όπω είπε ο Μάρο, η τηλεόραση την επιπεδώνει. Ναι. Και όταν πα εκεί. Είναι παιδιά, λε και είσαι κάτω από μια οκταόροφη πολυκατοικία και βλέπει το αυτοκίνητο από το δρόμο να απογειώνεται στον ουρανό. Και θέλω, ο λόγο που θέλω να μου πει κι εσύ, Σπύρο, τώρα που, ε, να σε βάλω σε αυτό το. Έχει επισκεφτεί και εσύ την πίστα ναι. και θέλω να μα πει προσωπικέ εμπειρίε από την Ουρού. Πώ μπορεί να περιγράψει. Όχι από την τηλεόραση, αλλά ναι, ναι. επί τόπου. Καταρχά, θα συμπληρώσω ότι έχει το ύψο μια οχταόραφη πολυκατοικία, αλλά με την απότομη. <laughs> Ε, μια σκάλα, α πούμε. Ναι, 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 ναι. Όχι απλά ο, ομαλά, είναι πολύ απότομο το Είναι λε και μπαίνει τώρα από την κεντρική είσοδο τη πολυκατοικία και βγαίνει στον 8ο όροφο από το διαμέρισμα που μπαίνει. Προ... Ναι, <laughs> σε μια σκάλα, στο, δεν αλλάζει. Στο, 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 ναι. στο διαμέρισμα που είναι ναι. αριστερά πρώτα ναι, και βγαίνει ναι. από το ρετυρέ τέλο πάντων ναι. στην άλλη πλευρά τη πίστα που. που Εναι, είναι απότομο. Λες και περνά την κλωστή από τη Βελόνα με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, απότομο. Έχει μεγάλη εγκλήση από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή είναι δεξιόστροφη και προ το τέλο τη αριστερά. Ναι. Δηλαδή κάτω είναι το ουρού, πάνω η ρετιγιόν και ξεκινάει και κάνει όπω το S. Είναι πολύ μεγάλη κλίση που έχει, είναι ναι. πάρα πολύ από το μοντό ύψο. Εγώ την είδα και από πάνω και από κάτω. Μου έδειχε και ένα ωραίο περιστατικό, το 11 που είχα πάει. Ήταν η μάχη τότε τη Ferrari με τη Red Bull. Πιλότοι ήταν τότε στη συγκεκριμένη μάχη. Ο Μάρκ Βέμπερ για τη Red Bull Racing και ο Φερνάντο Αλόσο για τη Ferrari. Ήμουν στο κάτω σημείο στην Ουρού κυριολεκτικά και του βλέπω να έρχονται και λέω: Υπάρχει μάχη, αλλά λόγω του ότι είναι και στενό σχετικά το κομμάτι εκεί, λέω: Είναι αδύνατο να κονταροχτυπηθούν στη μέση τη στροφή. Και βλέπω τον Μακ Βέπερ να βγαίνει από την στην αρχή ε, έτσι, την εσωτερική που γίνεται στο τέλο εξωτερική και να μπαίνει εκεί και να προσπερνά στη μέση τη συγκεκριμένη στροφή τον Φερνάντο Αλόνσο ήταν, έγινε viral η συγκεκριμένη στιγμή. Ακόμα υπάρχει στα highlights τη Φόρμουλα 1. Ήμουν πάρα πολύ τυχερό που το είδα ζωντανά μπροστά μου. Και δεν είχα κάτι να μου κρύβει τη θέα ή κάποιον άλλον οπαδόν ή κάποιο δέντρο ή κάτι. Ήταν σαν να έγινε μπροστά μου. Και είπα, ο Θεό μου το χάρισε αυτό το ναι, στιγμίο ε, τύπο. Επειδή εκεί που λέει ο Σπύρο, ε, όταν βλέπει τι κερκίδε, βασικά είναι η Λασόρ, κατεβαίνει στην ε, την κάθοδο για να πα στην ορουσία. Ήταν η παγιό start-finish line τη Φόρμουλα 1. Στο τέρμα που τελειώνουν οι κερκίδε υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι ο κάμεραμα και επίση είναι και κάποιοι φωτογράφοι. Που υπάρχει ένα σημείο αρκετά στενό που μάλλον στι εποχέ μα μπορούσαν να πάνε οπαδοί παδί ακόμη. Που μπορούσε κυριολεκτικά να μπει μεταξύ, να σε χωρίζει ορού μία μπαριέρα περίπου ένα μέτρο από την πίστα. Είναι ξεκυριολεκτικά. Ναι, Μάρια, συγγνώμη, σε εκείνο το σημείο, εκείνε τι εποχέ που λε, και ο κόσμο αυτό πρέπει να το βάλει στο μυαλό του. Όπω έκανε στην κάθοδο, πριν ξεκινήσει ναι. το αριστερά τη ορού, απέναντι ακριβώ υπήρχε μπετόν mm -hmm. Δηλαδή, αρχίζουν με 300 χιλιόμετρα την ώρα και έβλεπε τείχο. Και θα λε και έκανε βύθιση καταδιο καταδιοκτικού διο... αεροσκάφου με στου τείχου. Mm -hmm. Από τη μια το ατσάλι, από την άλλη το μπετόν. Και ανέβαινα. Τώρα είναι διαφορετικό φυσικά. Mm -hmm. είναι πολύ, πολύ, πιο ασφαλή η ορού. Ναι, είναι μία από τι πιο ωραίε εμπειρίε μπορεί να έχει κάποιο οπαδό που του αρέσει η Φόρμουλα 1. Είναι να δει το ανέβασμα τη όρου. Και το συστήνουμε. Εντάξει, εποχέ τώρα που ήταν και πιο φθηνά, ρε παιδιά, ναι. δεν ξέρω πώ τη σήμερα. Κάτι άκουσα, κάτι τρελέ τιμέ 900 ναι. ευρώ, αλλά 300 ευρώ πιο παλιέ εποχέ, πριν 15-20 χρόνια που πηγαίναμε τότε στο σπα, ε, να έχει την ευκαιρία να καθίσει. Το, το, παροτρύνουμε κάποιον να τα καταφέρει να το κάνει αυτό, να καθίσει όσα πιο πολλά σημεία τη όρου. Δηλαδή, ναι. αλλιώ βλέπει τη στροφή όταν είσαι από πίσω από τα μονοθέσαι και ανεβαίνουν τον λόφο, αλλιώ είσαι το να είσαι πάνω στην διαδιστροφή. Εγώ. Αγαπημένη μου ε, θέση, είναι να βλέπει τα μονοθέσει από πίσω. Δηλαδή, να είσαι κάτω στο, στον πάρο του λόφου και να βλέπει που ανεβαίνουν από πάνω και σε χτυπάει και ο, το τότε ο ατμοσφαιρικό ο, ο ήχο. Θυμάμαι 2000 το 2000, θυμάμαι στη βροχή στα προκριματικά να είχα. Δεν θυμάμαι τώρα, ερχόταν ένα μονοθέσιο, δεν θα αποκαλύψω ακόμα ποιο, και τον βλέπω και τον ακούω, μάλλον κυρίω, να περνά από την όρου στο βρεγμένο, χωρί να σηκώνει το πόδι από τον γκάζι, και να ανεβαίνει εκεί τον λόφο και να, να μελούζει. Να, να, έρχεται το νερό πάνω σου. Να μελούζει με ένα και να σκύβω και να πιάνω το βρεγμένο μου σημαντάριο και να σημειώνω το όνομά του. Δεν ήταν ο Σούμαχερ, δεν ήταν ο Μπαρικέλο με τη Φεράρι, τη παντοδύναμε τότε Φεράρι που ήταν και οι δύο άσει το βρεγμένο. Σημειώνω το όνομα Τζανκάρλο Φιζικέλα με την Μπένετον. Τόλμη. Στο σπα. Ε, εμπειρίες που μένουν στο μυαλό σου και λες ρε παιδί μου ναι το είδα το ζήσα αυτό και δεν το ξεχνάω ποτέ εντάξει είναι, είναι θέλουμε το σπα και θέλουμε να βλέπουμε και αγώνες στο βραγμένο στο σπα και να μην περιμένουμε να στεγνώσει εντελώς η πίστα για να δούμε κούρσες προσωπικά εγώ πιστεύω και εσείς το ίδιο πίστες όπως το σπα η Μόντζα, το Silverstone. Ε... Σουζούκα είναι οι πίστε οι οποίε βλέπουμε, Φόρμουλα 1, είναι οι πίστε οι οποίε yeah, μπορεί yeah, να yeah. μα ξυπνήσουν ώρα 5 το πρωί για να δούμε ένα ε, Ιαπωνέζικο Grand Prix. Δεν έχουν προβλήματα καινούργιε πίστε, αλλά το πάντρεμα μια παλιά πίστα, ειδικά κάποιο που του αρέσει η ιστορία, γνωρίζοντα το ΣΠΑ, ήταν μια πίστα που κέρδισαν αυτοκίνητα όπω ο Jim Clark ο Bruce McLaren. Ε, με την Lotus, ο Κλάρκ α, με την McLaren Ακριβώ. Του... Μια πίστα η οποία έχει τόση μεγάλη ιστορία κάνει πολύ πιο ρομαντικό έναν αγώνα και πόσο μάλλον να επισκεφθεί το σπα για να δει στροφέ, για να δει ε, ε, σημεία τα οποία έτρεξαν κάποιοι θρύλοι του αστροήματο. Αυτό είναι που σε. Με, με, με βάζει στον πειρασμό τώρα. Ξεκίνησε. Το πρώτο βελγικό γραμμαρίο στο ΣΠΑ του 1925, αλλά αν πα πριν από 90 χρόνια, μια από τι αγαπημένε μου ιστορίε, πριν από 90 χρόνια, το 1933, στο παλιό ΣΠΑ, ο Τάτσιο Νουβολάρη θα οδηγούσε για την σκουτερία Φεράρι του Έντζο Φεράρι με αυτοκίνητο βεβαίω Α Ρωμέο. Οδηγεί την Α στα δοκιμαστικά ο Νουβολάρη και δεν του αρέσει το μονοθέσιο. Και πάει και τολμά και βρίσκει εκείνη την πασίγνωστη μορφή τη Ιταλία, τον Έντζο Φεράρι, τον θρύλο, και του λέει. Θέλω να αγωνιστώ με μια Μαζεράτη. Φανταστείτε σήμερα τον Χάμιλτον να πάει να βρει τον Τότο Βουρφ και να του πει Δεν μ' άρεσε η Μερσεντέ. Θέλω να διηγήσω μια RB19 από τη Red Bull. Έτσι έκανε ο Νουβολάρη τότε. Και, πήγε, και ξέρεις, η, η επιλογή του τότε ήταν η εξή: Ότι η Αλφα Ρωμαίο, Αλφα Ρωμαίο Μόντζα, νομίζω ήταν το 1933, το μοντέλο, δεν είχε την υποδύναμη τη Μαζεράτη και ο Νουβολάρη ήθελε περισσότερα άλογα. Αλλά όσον αφορά τη συμπεριφορά του μονοθέσιου. Η Μαζεράτη 8C η λεγόμενη, ήταν διαβολική. Δηλαδή δεν είχε το, το κράτημα τέλο πάντων, αλλά επέλεξε την υποδύναμη ο Νουβολάρη, mm. ένα του Βολάνου Ο Νουβολάρη, έπεισε τον Έντζο Φεράρι να, να υποβάλει συμμετοχή κάτω από, και, και πραγματικά παιδιά υπέβαλε συμμετοχή ω σκουτερία Φεράρι με μονοθέσιο Μαζεράτη το 1933 μιλάμε τώρα. Ε, Πήρω το αυτοκίνητο Ουβολάρη πριν από την κούρσα μαζί με τον ε, παλιό του συνοδικό μηχανικό, τον Ντέτσιμο ε, Κομπανιόνι, στη Λιέγη και τροποποίησαν όσο γίνεται το μπροστινό μέρος του σασί και το έκανα Σπύρο, έτσι πιο, πιο stiff έτσι, για να, για, να, είναι τέλος πάντων, να βελτιώσουν λίγο τη συμπεριφορά του. Ε, προφανώς Προφανώ ήταν για να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τη μύτη. Ναι, 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 ναι. Και να έχει στροφικό ναι, μονοθέσιο να ναι. για να κάνει rotation να μπορεί να στρίβει το, καλύτερα. Το ρόλο ακριβώ. Και να ναι. το βοηθήσουν το, ναι, με ναι. το ναι. στήλο οδήγηση του Νουβολάρη δελώς, και να, να μην μακρηγορώ άλλο, κέρδισε την κούρσα ο Τάτσιο Νοβολάρη. Η μοναδική δεν ήταν. Η μοναδική φορά θα έλεγα πω ήταν που κέρδισε σκουτερία Ferrari με μονοθέσιο Μαζεράτη στο σπα, αλλά ψάξει κανεί και το 1956. Κέρδισε ο Βρετανό ο Πίτερ Κόλλιν Πάρια τη σκουτερία Φεράρι με ένα μονοθέσιο μαρέ τη Λάντσια. Άρα, οι φορέ που. Ε, τάξη, η σκουτερία Φεράρι κέρδισε με μονοθέσια της Αλφα Ρωμαίο, με μονοθέσια της Μαζεράτη, uh, της Λάντσια και βεβαίως με τα δικά της. Ήταν το λαντσια D... D50. D50, D50 ναι. Σχεδιασμένο από τον θρελικό Βιτόριο Γιάννο. Που δεξιά-αριστερά στα, στα Archiports. Αντανομάστηκε. Και είχε Ήταν τεπόζιτο ναι, ναι, ναι. κινητή. Νομίζω... Η Λάντσια, νομίζω τώρα τα είχε το 1955 ω εργοστασιακή ομάδα. Δεν παίρνω όρκο τώρα, έκανε μια τροποποίηση Φεράρι. Αλλά ε, αρχικά τα είχαν. είχαν τεποζι, ήταν. ήταν τεποζιτα, δεν ήταν τεπόζητα καυσίμων αρχικά νομίζω, ήταν πίσω. Mm -hmm. Και όταν ανέλαβε η Φεράρι τα αυτοκίνητα το 1956, τα δανείστηκε και τα κληρονόμησε από την yeah. λάντσια. Ε, έβαλε τα τεπόζητα στο πλάι για να αλλάξει την κατανομή βάρου του αυτοκινήτου. Mm -hmm. Δηλαδή να μην είναι τέλο πάντων το, το βάρο κάπου έτσι. Και, ε, νομίζω πω το κάνει χειρότερο το αυτοκίνητο γιατί όταν έχει όταν έχεις πίσω το τεπόζιτο, σε εκείνο το σημείο προ το κέντρο το αυτοκίνητο είναι πιο παλασαρισμένο. Και ότι έβαλε τα τεπόζιτα καυσίμου ε, στα πλαϊνά, το έκανε πιο δύσκολο το handling. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι μου διαφεύγει εάν η Λάντσια το είχε με τον αλφα τρόπο που είπα, τα αντεπόζητα στο πλάι και η Ferrari τροποποίησε για να το κάνει καλύτερο το αυτοκίνητο. Λο, λογικό είναι το δεύτερο. Η Ferrari να το, το, το τροποποίησε για να το έκανε καλύτερο το αυτοκίνητο, γιατί πήρε τον τίτλο με τον Φάντζιο το 1956 με εκείνο το μονοθέσιο. Ναι, επειδή νομίζω είχαν, είχαν, πάρει γύρω στα 8 ή 9 μονοθέσει από τη Λαντσιά, αλλά μόνο τα τρία ήταν fully assembled, τα άλλα mm. ήταν απλά spare parts. Άρα το mm -hmm. πιο πιθανό κατά τη διάρκεια που η Ferrari άρχισε να στείλει τα αυτοκίνητα τη Λαντσιά λόγω των spare parts, ίσω αυτοί να έχουν τροποποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Και αν δεν απατώμε, η εργοστασική Λάντσια το 1955 πήρε το pole position με τον αίμνηστο Ιταλό πιλότο, τον Εουγένιο Καστελότη, ενάντια στι δύο υπερβολίδε τη Μερσεντές των θρύλων Χουάν Μανουέλ Φάντζο και Στέρλινγκ η αυτό το κρατό από τον Καστελότη, πώ κατάφερε να πάρει pole position σε εκείνη την πίστα του. Τη γνήσια του Σπάφρα Κορσάπ 14 χιλιόμετρα με την λάντσια από τι δύο ασημένιε βολίδε. Ε, εντάξει, είναι, είναι μικρέ ιστορίε που μπορεί να ψάξει κάποιο αυτέ, αλλά είναι αυτά τα, τα λέω αν, ανταργαθήματα που πέτυχαν κάποιοι με κίνδυνο τη ζωή του και είναι ιστορία με χρυσά γράμματα τα οποία εντάξει, ποιο θα ψάξει ποιο πήρε το πόλ στο Σπάδο 55 ε, 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 και με ποιο αυτοκίνητο. Ε, 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 ε. Ήταν οι εποχέ που αν το μονοθέσιο δεν προσαρμόζεται στην πίστα. Μπορεί ο οδηγό να προσαρμοστεί το μονοθεσίο στην πίστα για το λόγο ότι mm. η υπεροχή του μονοθεσίου στον νίκη ήταν λιγότερη. Σε σχέση με τώρα που mm. μπορεί να πω έναν 80%, είναι τη μηχανή να έχει ο πιλότο. Παιδιά, θα παρασυ πα παρασυστήκαμε όντω με τη μαγεία του ΣΠΑ, αλλά έτσι για να συνεχίσουμε λίγο την, ε, και με τι ομάδε. Ε, πάμε και προ Μακλάρεν. Η Μακλάρεν, λέγαμε παιδιά, ότι μα εντυπωσίασε σύνδευρα στον. Και ακόμα παραπάνω Ουγγαρία, που δεν περιμέναμε σε μια πίστα που δεν αρμόζει το μονοθέσιο να συνεχίζει να ε, χτυπά θέσει στο βάθρο. Δύο συνεχόμενε δεύτερε θέσει. Πήγαμε στο σπα, περιμέναμε τη Μακλάρεν να λάμψει σε μια πίστα που και ο Νόρι, μισό Βρετανό, μισό Βέλγο σε πάτριο έδαφο, ότι θα έκανε τα μαγικά του, ειδικά στο βρεγμένο. Δεν το πέτυχε αυτό η Μακλάρεν, και σε δεύτερο βαθμό ιδιαίτερα ο Νόρι και θα εξηγήσουμε. Η Μακλάρεν δεν το πέτυχε γιατί, όπω προείπαμε. Επέλεξε από την αρχή μια στρατηγική ε, ρύθμιση του setup με υψηλή κατώθηση ότι θα έβρεχε μάλλον την κυριακή και ότι θα είχε την υπεροχή, ειδικά στο κεντρικό τμήμα τη πίστας που είναι η πιο κρίσιμη στροφή του γύρου, που δεν είναι ο Ρούς είναι η Λεμπουχόν, εκείνη η ατέλειωτη αριστερή στροφή. Αλλά από την άλλη, είδαμε έναν πιάστρη εξαιρετικό μεν να προκρίνεται δεύτερο στο sprint, να τερματίζει δεύτερο και στην κούρσα εκείνη α, και να επισκιάζει τον μισό Βέλγο. Α, Νόρις στην υπέροχη πίστα τους Πα τρία θαυμαστικά Αλλά από την άλλη να πιστώσουμε τον Νόρις και να θυμηθούμε Ότι Παρασκευή Πρωί νομίζω ήταν Βγήκε εκτός πίστα που πάνω στην Πού ήταν πάνω στην Πούχον Δεν θυμάμαι τώρα Πας σταυλό ε, και καρέστρεψε, περιπτώσει, καρέστρεψε το πάτωμα του μονοθέσιου. Και τι ήταν αυτό, το σύνδρομο του τέλο πάντων, το, είδα, που το είδαμε αυτό φέρος παιδιά επίση, από τον Φερνάντο Αλόνσο στο σπίτι του, στον Grand Prix τη Ισπανία στην Καταλωνία, από το, πάλι από την Παρασκευή, κατέ, κατέστρεψε το πάτωμα τη Αστών Μάρτιν. Και τι θέλω να πω, ότι όπω συμβιβάστηκε ο Αλόνσο, η κούρσα του στην Καταλωνία φέρος, έτσι συμβιβάστηκε και η κούρσα του Νόρι στο σπα, <laughs> λόγω εκείνη τη ζημιά στο πάτωμα που σε μια πίστα όπω το σπα, ειδικά, δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό καθόλου το μονοθήριο στα δικά του χέρια. Ε, να σημειώσουμε ότι οι McLaren ε, γνώριζαν ότι υπήρχε ένα ρίσκο στο σπά για το λόγο ότι έχουν φέρει υφιστάμενο πίσω πτυρίγιο με περισσότερη κλίση. Γι' αυτό ήταν Πόρτα. η ναι, γι αυτό, γι αυτό ήταν οι πιο γρήγορη ε, και από τι πιο γρήγορε ομάδε ε, στο κεντρικό σημείο, στο sector 2, που έχουν την πάρα πολύ γρήγορη αριστερόστροφη ε, λεπουχών. Ε, φυσικά γνώριζαν ότι θα είχαν στι ευθείε Camel Straight, Sector 1, Blain Chimon, Sector 3. Ε, γνώριζαν ότι αυτό θα έχουν πρόβλημα, αλλά δεν υπολόγιζαν ότι θα του έκανε τόσο πολύ πρόβλημα. Έχανα σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μόνο από τα δύο sectors mm. λόγω τη υπερβολική κατώθηση. Και συγγνώμη, Μαρία, ψυχολογικά, γιατί μαχριά είναι και μια ομάδα που ένα από τα δύνατα του σημεία φέρωσε ήταν και η έλλειψη κατώθηση. Yeah. Άρα επέλεξαν την πιο ασφαλή οδό όσον αφορά να βιδώσουν και λίγο το μονοθέσιο στο συνάσφαλτο, εφόσον γνωρίζουν ότι έχουν, αν θέλετε. Καλά, κατά τα άλλα, όλα βελτίωσαν τα αεροδυναμικά του. Ναι, φυσικά του βοήθησε η βροχή στο σπα. Ναι. Ε, λόγω τη βροχή, ε, βασικά βοήθησε η στρατηγική. Η στρατηγική είναι αυτό που έδωσε τη νίκη τη ε, McLaren στο σπα. Ε, αν δούμε τον αγώνα, ήταν η μόνη ομάδα που είχε βάλει χάρτ ελαστικά. Ο λόγο που είχα βάλει χάρτ ήταν επειδή. Συγγνώμη, η νίκη τη McLaren στο σπα μιλάει για το. Όχι, εννοώ ε, το ότι είχαν φτάσει στους πόντους στο ΣΠΑ ήταν λόγω στρατηγική το, το, ότι είχαν πετύχει η Μακλάρεν. Αν δεν υπήρχε νυβροχή, ε, η βροχή, οι η Μακλάρεν δεν θα ήταν στους πόντους στον Grand Prix του ΣΠΑ για το λόγο ότι γνώριζαν οι, χαμηλείς, οι, οι κλήσεις των πτυρυγείων θα έχαναν πάρα πολλοί συστροφέ, το γνώριζαν. Ε, να σημειώσουμε ότι ήταν η μόνη ομάδα που είχε βάλει χάρτη ελαστικά. Ε, ήταν κάτι το οποίο είχαν κάνει και στην Ουγγαρία. Είχαν βάλει χάρτη ελαστικά στον αγώνα. Ο λόγο που είχαν βάλει χάρτη ελαστικά στο μεσαίο στυντ, κάτι το οποίο κάνει η Μακλάρη στην στρατήγια, είναι επειδή ε, του βοηθάει στο να έχουν ένα μεγάλο stint, ε, μεσαίο στυντ με χάτη ελαστικά, ώστε να δώσουν χρόνο ε, να έχουν περισσότερο χρόνο στην πίστα για να δουν οι άλλε ομάδε τι ελαστικά θα βάλουν, είτε medium είτε soft, να δουν πώ μπορούν να αντεπεξέλθουν τα ελαστικά σε άλλα μονοθέσια ώστε να είναι περισσότερο διαβασμένη η Μακλάρη στο τελευταίο και σημαντικό του αγώνα, πιο ελαστικό, αρμόζει καλύτερα ε, για τη Μακλάρη. Ε, δεν του βοήθησε το χάρτη ελαστικό να πάσει σε ένα μεγάλο στυλ, γιατί κατευθείαν είχαν πάει πλέον στα soft. Ε, και αυτό ήταν ένα σημείο, το δεύτερο στυλ του πίστο, που του βοήθησε να κερδίσουν, τον αγώνα και επίσης, ε, να κερδίσουν πόντου στον, στον, αγώνα και επίση λόγω τη βροχή. Και Σπύρο, η Μακλάρεν McLaren... Uh, επέλεξε αυτό το το setup με την υψηλή καθόδηση και ήταν αν δεν κάνω λάθος 10 χιλιόμετρα πιο αργή στην ευθεία και με τέτοιο μειονέκτημα σε μια πίστα όπως το ΣΠΑ βγαίνεις από την εξίωση της νίκης έτσι. Οπωσδήποτε και δεν είναι μετρήθηκε βέβαια στην ευθεία και ήταν αρκετά πίσω αλλά αυτό ισχύει παντού διότι είναι πίστα με γρήγορε τροφές ναι, ναι. άρα ναι, ε, το, 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 10 ίσω να ήταν στην Κέμελ. Ναι, ίσως σίγουρα να ήταν στην Κέμελ. υπάρχουν πολλά άλλα λασιμία... Παντού. Ναι, χάνει παντού. Χάνει παντού. Μπορεί να ήταν κάπου 7, ε... κάπου 10, κάπου λιγότερο. Οι φίλοι τη Μακλάρεν να μην απογοητευτούν, διότι η Μακλάρεν επέστρεψε και θα είναι εδώ δυνατή. Ήταν μια κακή παρένθεση. ο λόγο που δεν, έτσι, δεν ήταν ανταγωνιστική είναι η κλίση τη πτέρυγα. Έγινε και κάποια λάθο εκτίμηση του καιρού, ίσω. Και υπολόγισαν να είχαν περισσότερη ώρα Βροχή, συμβαίνουν αυτά. Τώρα για του πιλότου, ο λόγο που ο Νόρη δεν ήταν ανταγωνιστικό στον αγώνα, σωστά Δημήτρη μου, ήταν το ότι πλήγωσε το πάτωμα του. Αυτά τα πατώματα λέγονται ότι είναι πολύ πιο χαμηλά στο έδαφο και είναι και πιο ευαίσθητα διότι δεν είναι απλά τυποποιημένα, έχουν υπερβολική δουλειά κάτω. Ναι. Για το ground effect, πληγώθηκε. Να τονίσουμε ότι ακριβώ όταν έσπαζε πάτωμα πριν τρία χρόνια, ήταν διαφορετικό από το να σπάσει σήμερα εποχή ground effect. Ναι, 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 περιορίζει τι δυνατότητε σου ή την ανταγωνιστικότητα σου. Γενικά ο Όσκαρ Πιάστρη αρχίζουμε δειλά-δειλά να βλέπουμε τα... Σιγά-σιγά, συγγνώμη. Να βλέπουμε τα δείγματα γραφή του στην πίστα. Είναι ένα πολύ χαρισματικός πιλότος. Εγώ τον ξεχώρισα τον μικρό αυτό από κάτι που καλό τους πάντε να το παρατηρήσουν. Το επίπεδο ενός πιλότου αγώνα φαίνεται πόσο εύκολα προσαρμόζεται. Και ο συγκεκριμένο πιλότο έχει ιστορία στι προηγούμενε κατηγορίε. Πόσο εύκολα προσαρμόζεται και απέδιδε. Και τον είδαμε να δεν απατώμε στο δεύτερο ή τρίτο αγώνα φέτο, χωρί καταλληλό μονοθέσιο να προκρίνεται στην Οχτάδα. Ναι, ναι, ναι. Αστερίσκο Οσκα Πιάστρι, ένα χαρισματικό πιλότο. Και η Μακλάρη είναι πολύ τυχερή που έχει αυτόν τον δίδυμο. Κα... πρέπει να κάνει τα πάντα ω κράτο. Βλέπαμε σημάδια από την αρχή τη χρονιά με τον, με τον πιάστρι, ότι κάνει έξι... τα μικρά μαγικά του, δηλαδή αλλά ήταν τόσο Πολύ πίσω σε απόδοση η Μακλάρκιν που δεν, τα, δεν, δεν, δεν μπορούσε να τα βάλει στο προσκήνιο τέλο πάντων για να συζητήσει αυτά τα πράγματα. Τώρα, ε, τώρα όμω ήρθε η ώρα του και πραγματικά και εμένα ο με εντυπωσιάζει και μπορώ να πω ότι ε, με, με εξέπληξε πραγματικά. Ε, κρατώ ξανά το Σίλβρεστον που δεν είχε τι τροποποιήσει που είχε στο μονοθέσιο του. Ο Νόρι και παρόλα αυτά ε, ήταν εξαιρετικό. Είπαμε, αν δεν βγαίνει το τελευταίο αυτοκίνητο ασφαλεία, θα ήταν στο πόδι μου. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Πάντω. Έτσι για να προχωρήσουμε και πιο κάτω προς τη Mercedes γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Ε, παιδιά, μια Mercedes η οποία παρουσίασε νομίζω ο Σπύρο και νέο πάτωμα και νέα side στο σπα. Επέστρεψε κάπως το, το bouncing, ναι. το port poising στις ευθείες που είναι μικρότερο κακό βέβαια στις ευθείες. Αλλά ήταν έτσι η Mercedes... Πώ να κρίνουμε την δική τη φόρμα, ε, η η και την Κυριακή και από τη Φεράρι. Η τίδη και καθαρά από τη Φεράρι Επιμένω ότι η μερσεντέ. Mercedes... Δεν έχει κατανοήσει το πακέτο τη. Mm. Δεν έχει κατανοήσει καλά του καινούριου κανονισμού, των Ground Effect. Οι άνθρωποι προσπαθούν προσπαθούν πολύ σκληρά. Φερούν αναβαθμίσει, καινούργια sidepoints, καινούργιο πάτωμα. Και δεν βελτιώνεται η κατάσταση χειροτερεύει. Συγγνώμη, ε. Σπύρο, μπορούμε να πούμε ότι η Ferrari προσπαθεί να κατανοήσει πώ λειτουργεί το μονοθέσιο τη με τα ελαστικά ναι. και η Mercedes προσπαθεί περισσότερο να κατανοήσει τα αεροδυναμικά τη, δηλαδή τα προβλήματα που έχουν οι δύο ομάδε. Ναι. Δηλαδή η, η Ferrari έχει λιγότερη εντό έγνοια για τι τροπεί που κάνει όσον αφορά τι ίδιε τα ίδια τα αεροδυναμικά, αλλά το πώ δουλεύουν αυτοί οι τροποποιήσει με τα λάστιχα. Ναι. Αυτό είναι που ξύνει το κεφάλι η Φεράρι, από πίστα σε πίστα, που βρέμε αυτή την αστάθεια στην απόδοση. Ενώ οι Mercedes είναι κάπω πιο έτσι, από πίστα σε πίστα, του βγαίνει τέλο πάντων από μαύρο άσπρο. Ε, σε βαθμό που παρουσιάσε τι αναβαθμίσει η McLaren, έχει αντιγράψει. Σε εισαγωγικά το αντίγραψε από τη Red Bull. Ενώ έχει χρησιμοποιήσει τη φόρμουλα αυτή και ξαναεξηγώ αν δούμε το site από το ύψο που έχει, η κλίση που έρχεται προ τα πίσω, είναι συγκεκριμένε μοίρε που κάνει η γωνία. Αντέγραψε αυτό, δεν αντέγραψε το site pot, κάθε αυτό διότι έχει κάποιε προσθήκε πάνω ναι, το site pot. Ναι, 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 ναι. Απλά ο τρόπο που δουλεύει το site από την πάνω μεριά, η φόρμουλα, είναι να έχει μια συγκεκριμένη κλίση. Για παράδειγμα, ναι. ή στι πτέρυγε μπροστά και πίσω. Οι μεσέντε ακολούθησαν έναν διαφορετικό δρόμο στην αρχή με τα zero -pots, και στη συνέχεια με διαφορετικό τρόπο, με side πώ αλλάζοντα και τον πάτωμα. Τώρα λέει: ίσω πρέπει να αντιγράψουμε το πλάνο αυτό τη Μακλάρ ναι. Κάπου δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα ναι. κατανόηση ναι, 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 ναι. στην ναι, αγάπη ναι, τη ναι, Μέσαι. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά για να πάμε και προ πλευρά πιλότων. Ε, εκείνο ο υπερπιλότο Λούι Χάμιλτον, ο 38χρονο πλέον Χάμιλτον, 7 φορέ παγκόσμιο προαθητή ε, Μάριε. Ε, Προσπαθεί φέτο να πετύχει έναν δικό του άθλο. Ήδη βρίσκεται νομίζω ένα βαθμό πίσω από την τρίτη θέση του Φερνάντο Αλόνσο. Και θα είναι μια όμορφη μάχη αυτή που θα δούμε έστω για το ποιο θα τερματίσει τρίτο στο φετινό πρωτάθλημα. Και για την ώρα έτσι, ο, ο, ο Αλόνσο κρατείται με νύχια και με δόντια από εκείνη την τρίτη θέση. Αλλά έρχεται με δύναμη πίσω του ο Χάμιλτον. Ναι, ήταν αυτό που περιμέναμε. που Το είχαμε πει από την αρχή τη χρονιά. Ότι οι Μερσεντέ είναι μια ομάδα που έχουν τεχνολογία και τεχνογνωσία. Θα ήταν θέμα χρόνου να προσπεράσουν την Αστομάρτη που φάνηκε ότι την έχουν προσπεράσει ε, και η Αστομάρτη έχει κάνει κάποια βήματα πίσω. Σωστά το πρόβλημα τη Mercedes είναι ότι έχουν μια αστάθεια στι στροφέ. Ε, ε, όταν μπαίνει το μονοθέσιο τη στροφή και όταν βγαίνει το μονοθέσιο τη στροφή. Είναι καθαρά το αεροδυναμικό πρόβλημα. Να μην Ακόμα και στη μεσαία φάση. και στη μεσαία φάση ναι, Είναι ναι, ναι. καθαρά η αστάθεια του μονοθεσίου στι στροφέ που δίνει λιγότερη αυτοεπίθεση στου οδηγού. Και η θέση ε, του πιλότου. Και η, θέση, η του θέση του πιλότου που είναι πιο μπροστά ε, η θέση του πιλότου, γιατί ε, έτσι αργεί να έρθει. Για το, 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 παράδειγμα, το trigger signal ότι το αρχίζει να. Στρέφει το πίσω μέρο του πιλότου. Και αυτό είναι που δυσκόλεψε πολύ περισσότερο τον ίδιο τον Λουί Χάμιλτον κυρίω. Και είναι αυτό που έλεγε και λέγαμε προηγουμένω, ότι οι χαρισματικοί πιλότοι πόσο προσαρμόζονται. Ναι. Και ο Χάμιλτον εξακολουθεί να έχει ένα μονοθεσιό στα χέρια του που, που δεν τον βοηθά με αυτό το design τέλο πάντων, αλλά τον βλέπουμε πόσο υπερκαλύπτει πολλέ φορέ τι αδυναμίε αυτέ του μονοθέσιου του ναι. για να πάρει πιο ψηλέ θέσει από ότι αξίζει εκείνο το μονοθέσιο. Ναι, γιατί ο πιλότο είναι ο, ο καλύτερο αισθητήρα. Είναι ο πιλότο. Ναι. Ό,τι και να σου λένε οι αισθητήρε του μονοθεσίου στο ε, στα, ε, στο πάνελ, στα pitch, το feedback του αισθητήρα του πιλότου είναι το καλύτερο feedback που μπορεί να πάρει μια ομάδα. Ε, περιμένουμε την, την Mercedes να έχει κάποια προβλήματα γιατί επανασχεδίασαν ένα μονοθέσιο στο φυστάμενη πλατφόρμα που είναι δύσκολο πράγμα να κάνει. Τώρα, να αντιγράψει εισαγωγικά δεν είναι κακό. Ε, υπάρχει ένα ρητό: copy when, you eh, copy when you can, innovate when you can't. Είναι το ρητό ότι αν μπορεί να αντιγράψει, κάνε το. Αν δεν μπορεί να αντιγράψει, τότε ε, να έρθει με καινοτομίε. Όσο να αντιγράφει, αλλά κατανοεί, για παράδειγμα, η McLaren, αυτό ήταν πάντα η Formula 1. Ηταν πάντα το παιχνίδι ποιο θα φέρει πρώτα μια καινοτομία, αλλά πόσο έξυπνε είναι ομάδε να αντιληφθούν την καινοτομία να την αντιγράψουν. Είναι πάντα φόρμουλα να ήταν το ίδιο παιχνίδι. Ναι. Και σπίρο, αν κρατηθούμε προ πλευρά σα τον Μάρτιν, να τονίσουμε εδώ ότι ναι, συμφωνούμε ότι η ομάδα έχει γλιστρήσει πίσω όσον αφορά την εξέλιξη του μονοθέσιου, αλλά προ Θεού δεν πρέπει να την ξεγράψουμε γιατί είναι μια ομάδα η οποία κάνει από την αρχή τη χρονιά τρομερή δουλειά. Ναι, σίγουρα φάνηκε τώρα που σταθεροποιείται η ομάδα διότι όταν ξεκίνησε η σεζόν, οι Μερσεντέ και η Ferrari και η McLaren έκαναν ακόμη μεσάνυχτα. Και ξέρει, παρασυρώμαστε καμιά φορά και λέμε Αστον Μάρτιν αντί να λέμε Αλόνσο. Η σωστή λέξη καμιά φορά είναι Αλόνσο. Γιατί ο Αλόνσο είναι που κάνει mm. τα, τα, μαγικά στην Αστο Μάρτιν. Α μα συγχωρέσει ο Στρόλ, αλλά ξέρει κάτι έτσι να, να, ρίξω στο τραπέζι τώρα. Ε, εκείνος Εκείνο ο τρομερό Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίο ξεκίνησε στα 41 του χρόνια προκρίθηκε ένατο στο ΣΠΑ και την επόμενη μέρα στα 42 του χρόνια τερμάτισε πέμπτο. Αυτό ο 42χρονο νεαρό νομίζω βελτιώνεται διαρκώ. Είναι αυτό που έπρεπε να έχει ο Αλόνσο εδώ και χρόνια. Μια ομάδα να τον υποστηρίζει πλήρω. Ένα σοβαρό ιδιοκτήτη που να θέλει να επενδύσει. Ένα τεχνολογικό κέντρο ανεπτυγμένο όπω είναι καινούργια του αεροσύραγγα. Και ένα διευθυντή αεροδυναμικών όπω τον Τανφάλο. Είναι ένα mm. συνδυασμό φοβερό. Μπορεί να έχουν γλιστρήσει με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά το βοήθεια, των ελαστικών του Σιλβεστών, mm -hmm, mm -hmm. λίγο πίσω στην εξέλιξη. Το λάθο που έγινε στα προκριματικά του πριν δεν απατώμε με το στρολ που του έβαλαν yeah, το, το κίτρινο. Νομίζω είναι σπρίντιδα, ήταν. Ναι, σπρίν. ναι, ναι, ναι. ε, αυτό δείχνει και μια ανανετοιμότητα έτσι έναν πανικό. Ναι, ναι. Ε, δείχνει λίγο να είναι ετοιμότητα τη ομάδα ακόμα. Αλλά να μην ξεγράψει κανένα στην Αστον Μάρτιν. Το βήμα που έκανε πέρσι με φέτο ήταν τεράστιο. Με αυτού του παράγοντε που έχω προαναφέρει και η έντυπη του Φερνάντο Αλόνσο στου πιλότου, η ομάδα έρχεται με φόρα. Όσο πιο πίσω τερματίσει μια ομάδα τόσο περισσότερε ώρε θα κερδίσει την αεροσύρα, αν καλά θα μετρήσει υπέρ τη, δηλαδή η Αχίλιο Πτέρνα θα γι, γίνει προτέρημα πλεονέκτημα στο τέλο. Ναι, ναι. Άρα να μην ξεγράφουμε την Αστον Μάρτιν, μπορεί να μην ήταν έτοιμη ακόμα η, λέξη κλειδί να ανταγωνιστεί τη Red Bull, αλλά ποιο ξέρει του χρόνου ή το 25 τι θα γίνει. Άρα ξεκινώντα από το 2024, προσοχή στην, και στην πράσινη αλλά και στην, με το χρώμα του παπάγια McLaren, και στην Αστομάρτη και στην Μακλάρεν, οι οποίε λογικά θα, θα βάλουν μια γερή βάση για το μέλλον του. Η αλήθεια είναι ότι η Αστομάρτη τρέχει με έναν πιλότο. Ναι. Μέχρι τώρα αυτό έχουμε δει. Ε, έχει γλιστρήσει πίσω. Ε, αν και ήταν σε καλύτερη μοίρα στο, στο Βέλγιο, ασχετώ ότι ήταν 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο, πάλι η πέμπτη θέση τη Αστομάρτη δείχνει ότι ήταν σε μια καλύτερη μοίρα. Φυσικά βοήθησαν και οι βροχέ στο Βελγίο. Αλλά αυτό που ε, θέλω να κρατήσω από την Αστομάρτη ήταν ότι όταν στον προηγούμενο αγώνα η Ουγγαρία μια πίστα που άρμοζε στην Αστομάρτη, που όλοι περιμέναμε ότι θα ήταν η πίστα που η Αστομάρτη θα, ε, θα είχε την πιο καλή τη ε, κούρσα τη χρονιά, και το αντίθετο για τη Μακλάρη, πιστεύω ότι η, η, η Ουγγαρία δεν θα ήταν η καλύτερη κούρσα τη χρονιά. Ήταν λίγο σοκ για όλου μα, ακόμη και για την Αστομάρτη, ότι δεν μπορούσαν να φέρουν αποτελέσματα. Αυτό που κρατώ για την Μάρτιν ω οργανισμό, αυτό που λέει ο Σπυρό, ήρθε για να μείνει η Αστομάρτη, είναι ότι όταν είχαν μια κακή μέρα στην Ουγγαρία, μπορούσαν απλά να βγουν να πούνε one-off. Εύκολα μπορούν να δικαιολογήσουν μια καλή μέρα. Κακή μέρα. Αλλά ο Mike Κρακ, ο team principal τη Αστομάρτη, είχε μπει ξεκάθαρα ότι έχουμε πέσει πίσω, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και δεν είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί. Γι' αυτό δείχνει πόσο σοβαρή, ε, πόσο καλή αντίληψη έχει ας τον Μάρτιν το που βρίσκεται και για μένα η, όταν μια ομάδα αντιλαμβάνεται τα λάθη είναι αυτά που σε φέρνουν να γίνεις πρωταθλητής. Και αυτό είναι και ο λόγος παιδιά που ο σου έφυγε από την Αλπίν, θα βάλουμε πρώτο, κλείσουμε και την Αλπίν στη συζήτηση μας γιατί έχουμε μεγάλα νέα εκεί είναι ότι ακόμα και αν έβλεπε το φετινόμενο μονοθέσιο τη Αλπίν να είναι πιο γρήγορο από τη Άστον Μάρτιν. Έχω την εντύπωση πω ο Αλόνσο δεν θα άλλαζε γνώμη, δεν θα το μάλλον που έφυγε από την Αλπίν, διότι μπήκαν διάφορα τώρα εκεί τα οποία νομίζω πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε καλά νέα και κακά νέα. Να πω ότι είναι αμαρτία μου η έξοδο του Λορέν Ρώση, του αρχηγού τη ομάδα, με χαροποιεί. Δεν ήταν ρέισερο ο άνθρωπο. Mm -hmm. ε, απέλησε τον ε, Αλέν Πρόστ ε, ε, τέλο του 2021. και ο, ο, ο Αλέν Πρό, ο τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 1, ο οποίο ήταν συμβουλάτορα τη ομάδα, ενώ ήταν, ενώ όσο ήταν συμβουλάτορα τη ομάδα, του απαγόρευε να λάβει μέρο στι αποφάσει τη ομάδα. Mm -hmm. Και ο Πρό δεν, δεν κατηγορεί εύκολα. Πρέπει να. Τον πιέζει πολύ και μίλησε μέχρι και για ζυλοφθορνία τότε από τον Ρώση. Ευτυχώ ο Ρώση, βεβαίω, τι πειρά είχε προηγουμένω από Φόρμουλα. Δεν ήταν, ήταν καμία πειρά. Ήταν, ήταν ε, οργανωτή των τμήματων, των κινητήρων, της, των Μεκάν και των Ρενό Μεκάν των και Ρενό Κλειό. Άρα φεύγει από τη μέση τώρα ο Λόρεν Ρώση, τον αντικαθιστά. Ένα άνθρωπο, του έχω προσωπικά εμπιστοσύνη, ο Μπρούνο Φαμάν, ο Γάλλο, ο οποίο αν τον ψάξει, θα δει δηλαδή, ότι εμεί που παρακολουθούμε τα σπόρτσα του αγώνε και το 24 ο του Λεμάν ένα άνθρωπο ο οποίο. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στην Peugeot και βεβαίω ε, είναι ένα ράιστερ. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η Αλπήν. Alpine... Λογικά, αν ελέγξουν και τα πολιτικά, θα μπει σε έναν πιο καλό δρόμο. Αυτά είναι τα, τα, τα καλά νέα το ότι φεύγει ο Λοράν Ρώση. Αλλά τα κακά νέα είναι ότι αποχωρούν τρει πολύ σημαντικέ κεφαλέ. Ο Ότμαρ Ζαφνάουερ, ο Άλαν Περμέιν ε, και ο Πατφράι. Και Σπύρο, η δική σου άποψη. Ο Πατφράι ήδη ανακοινώθηκε από τη Williams. Mm -hmm. Καλά νέα για την αγαπημένη Williams η Αλπίν πρώην Ρενό, ουσιαστικά είναι η Ρενό, αλλά με άλλη επωνυμία. <laughs> Ενστόν. Έχει... Ενστόν. Πάντα λέμε, λέμε, εκείνη την βάση, είναι μαγική βάση του Μαγική Enstone. βάση που έφεραν και του δύο τίτλου το 5 και το 6. Είναι μια ομάδα που υποφέρει οργανωτικά και διοικητικά. Τα ίδια προβλήματα σε μεγαλύτερον ακόμα βάθμο από την ίδια αν ε, Το σασί του είναι πολύ καλό φέτο. Πολύ καλό, δηλαδή είναι πολύ καλό. Απλά η μονάδα ισχύω του υστερεί κατά 30 ύπου και γι' αυτόν έχει μια διαφορά προ τα πίσω ναι, από ναι, του ναι, άλλου. Οι ναι. πιλότοι τη είναι υπερταλαντούχοι και οι δύο, και ο Έστεβαν και ο Πιέρ Γκάσλι. Συμφωνώ. Το να διώχνει τον τέσσερι φορέ πρωτα, παγκόσμιο πρωταθλητή από σύμβουλο σου με κακήν κακό, πραγματικά εγώ δεν μπόρεσα να Συγγνώμη, καλά, συγγνώμη κακήν κακό, καλά το είπε, το, το το ξέχασα, αλλά Πώ πώς το ανακοίνωσε ο Ανακοίνωσε την απόλυση του Πρόστ σε μια ημερομηνία ε, προτού, που, που δεν συμφώνησαν οι δύο. Ανακοίνωσε ναι. πρωτού ε, την ημερομηνία που ήθελαν και οι δύο να ανακοινώσουν από κοινού. Ε, Πρόλαβε τον Πρόστ και τον ανακοίνωσε ναι. πριν από τον ίδιο, που αυτό είναι που ε, τέλος πάντων πλήγωσε και τον Αλέν Πρόστ. Αυτή τέλο πάντων. πώ να το πω τώρα. Αυ, α, κάπω να την πω τώρα και πισόπλα τη μαχαιριά, εκδικητική κίνηση από τον Ρώση. Εκδικητική κίνηση από τον Ρώση για έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τέσσερι φορέ παγκόσμιο πρωταθλητή. Ε, ο ίδιο ο Πρόστι είπε: Δεν φτάνει που δεν είχε γνώσει. Πίστευε ότι είχε γι' αυτό βήθησε την ομάδα. Yeah. Ε, πραγματικά πρέπει να βρεθεί κάποιο και βρέθηκε, φαίνεται, σοβαρό να μπει Μαι. στη θέση του ηγέτη για να προχωρήσει Πάντως, ο μάθημα. Πάντω, ο πρόστα αποχωρώντα τότε τόνισε ότι έχει φούλε εμπιστοσύνη στου ανθρώπου που δουλεύουν στο Enstone στη Βρετανία, κατασκευή σασί τη Αλπίν και στην, στο Βίρι Σαντιγιόν, κατασκευή κινητήρα Ρενό για την Αλπίν. και να πούμε εδώ όμω και ποιου. ποιοι αποχωρούν από την ΟΠΚΙ είναι αυτοί που αποχωρούν. Ο Ότμαρ Ζάφναουερ, μιλάμε για έναν διευθυντή ο οποίο είναι καταξιωμένο σε εξαιρετική δουλειά του. Μια πολύ. Μετά Gigantas, ο Άλαν Περμέιν, μιλάμε για Ένστον, από το 1989, σχεδόν 35 χρόνια στην ομάδα αγωνιστικό διευθυντή, αποχωρεί τώρα κακήν κακό στη μέση τη χρονιά. Και ο Πατ Φράι, ο, oh, ο οποίο είναι τεχ, τεχνική κεφαλή τη ομάδα, και αυτό αποχωρεί τώρα. Και εκείνο το σχέδιο των ε, 100 αγώνων Μάρια τώρα βομβαρδίζεται. Ναι, κατ' εμένα, το σχέδιο των 100 αγώνων πρέπει να επανεκκινήσουν από τον αγώνα. Ένα στη μόνη. πρέπει να ξεκινήσω πάλι από την yeah. αρχή. Είναι το σύνδρομο του corporate management. Mm -hmm. Όταν πιστεύουν ότι η CEO τη ομάδα, που ο CEO δεν πρέπει να αγγίζει το τεχνικό κομμάτι τη ομάδα, είναι εκεί απλά, όταν το λέω απλά, χωρί να αποτιμήσω τη δουλειά του, αλλά η δουλειά του CEO είναι να φέρνει χρήματα, σπόνσορες, για να γίνονται τα, 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 τα θέλω του τεχνικού κομματιού. Το πρόβλημα τη Αλπίνο όπω έχει πει, είναι ότι το corporate group πίστευε ότι μπορεί να ηγηθεί του τεχνικού κομματιού. Η ψευδέστηση. Η ψευδέστηση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρώση δεν ήταν καταρτισμένο να κάνει τη δουλειά που έκανε. Ναι. Μπορεί να ήταν καταρτισμένο στο management, αλλά δεν ήταν καταρτισμένο να ηγηθεί του τεχνικού κομματιού. Μάρια, νομίζω πω ε, ε, δεν μιλούσε τη γλώσσα των τεχνικών Ακριώς. για να του κατανοήσει και πόσο Α... μάλλον του αφήσει ελεύθερου να κάνουν τη δουλειά του. Που ελπίζω τώρα αυτό να κάνει ο Φαμάν. Ε, ναι, Το θεωρώ ε, απειρία για τον Ρώση να διώχνει σε έναν Αλέν Πρόστ. Έναν άνθρωπο ο οποίο υπήρξε οδηγό και ε, mm. είχε δική του ομάδα στη Φόρμουλα, αναπνέει η Φόρμουλα 1, ε, που βλέπουμε να, ο Ότμαρ και ο Άλαν να φεύγουν από την ομάδα. Είναι καθαρό ότι δεν μπορούσαν να τα βρουν μαζί με το corporate group. Mm. Ε, μένα είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει στην Αλπήν. Θεωρούμε ότι θα είναι μια νέα σελίδα, αλλά αυτή η νέα σελίδα νομίζω αναιρεί αυτά στους 100 αγώνες. Δεν λέω ότι θα αρχίσουν από ε, τον πρώτο αγώνα τώρα, mm. αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό πλέον αναιρεί But... το... Το, το, milestone που είχαν για του 100 αγώνε. Πάντω για μένα έτσι, το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η αποχώρηση του Άλαν Περμέιν γύρω στα πώς, 55 ετών τώρα. Είπαμε mm. από το 1989 στην ομάδα όταν τότε ονομαζόταν Μπένετον. Ένα άνθρωπο ο οποίο θυμάται την εποχή που περιγράφαμε στην τηλεόραση τη κούρση τη Φόρμουλα 1 ήταν engineer και του Γιάρνο Τρούλι και του Τζανκάρλο Φυσικέλα. Ξεκίνησε έτσι ε, ξεκίνησε. Πιο χαμηλά, και προχώρησε προ αυτή την κατεύθυνση, προτού γίνει αγωνιστικό διευθυντή τη ομάδα. Και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πάντοτε βοηθούσε την οποιαδήποτε ομάδα, όταν λέω οποιαδήποτε ομάδα, επειδή άλλαξε πολλέ φορέ όνομα. Από Μπένετον έγινε Ρενό, από Ρενό ξανά έγινε Λότου, έγινε ξανά Ρενό και Αλπίν, τέλο πάντων. Η ίδια ομάδα ήταν πάντοτε. Ναι. Απλά πάντα η δουλειά που έκανε ο Άλαν Περμέιν, παιδιά, ήταν εξαιρετική, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ε, κρίμα να βλέπει αυτού του ανθρώπου ε, να φεύγουν από τέτοιε ομάδε. Ε, Κατ' εμένα δείχνει ότι το corporate group δεν είχε αντιληφθεί τι είναι ο Αλάν Περμέν, τι είναι ο Pat Fry που είχε κάνει ένα στην μικρό στη Μακλάρε. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίο είχε οργανώσει την Μακλάρε. Ναι. Συγγνώμη, Μάρια, αυτό το, στιν, το μικρό που λε ήταν, ήταν, η δεύτερη φορά που πήγε στη Μακράρα. Διότι ήταν και πιο παλαιότερα στη Μακράρα για ένα πιο μεγάλο διάστημα ο Pat Fry και ήταν ένα τεχνικό ο οποίο. Με απλά λόγια, όπω του λέμε συχνά, ήταν ρέισερ. Το αγαπούσε το αγώνισμα και προσπαθούσε να βοηθήσει μια ομάδα τεχνικά να ανέβει πάνω. Ναι, ήταν ένα ε, σημαντικό ε, milestone τη McLaren ότι ήταν ο Pat Fry για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ε, μέχρι... Την εποχή που σου είναι η ομάδα, εποχή, έτσι. Μίλησε μα για αυτό την περίοδο, πώ τον, ε, τον, ε, ε, τον ε, είδε. Να... Βασικά ήταν ο άνθρωπο ο οποίο έχει έρθει ο Ζακ Μπράουν στη Μακλάρεν, Είχε αναλάβει το 2017 ε, τη Μακλάρεν, είχε αναλάβει τη McLaren ω CEO τη McLaren. Μετέπειτα ο Ζακ Μπράουν είχε αφήσει τη θέση του ε, να είναι ο CEO ως McLaren Group και πλέον είχε πάρει το κομμάτι να είναι ο CEO του McLaren Racing. Άρα μετά ήταν 100% στο Racing Department που ο Πατ Φράι βοήθησε στο να, να έρθει μια, ένας, έναν μπάνα στην ομάδα να δουν τι χρειάζεται η ομάδα Κοίτα, και μετά από το Πάτφρε, είχαμε δει τον Τζέιμ Κιν να έρχεται μέσα. Ο Andreas Σάιντολ να, να είναι όπω σου είχα πει. Η φωνή τη Μακλάρα. Ο Andreas Άιντολ. Το ότι χρειάζεται η Μακλάρα. Ο άνθρωπο που έβαλε τι βάσει για ο... να γευτεί η ομάδα του. καρπούς Ακριβώς. που ακριβώ. Σιγά-σιγά γεύεται τώρα, έτσι. Και ο Ανδρέα Στέλλα που τώρα κάνει τα actions τη φωνή του Ανδρέα Άιντολ. Αλλά όλα αρχίζουν από τον Πάτφρα. Ήταν το κομβικό σημείο που πλέον άρχισε κατά μένα μια αναγέννηση τη Μακλάρε. Ναι. ναι, ναι, ναι. Κρίμα να βλέπει να φεύγει και, από την ναι, Αλπίνα, ναι, ναι. αλλά ναι, ναι. πολύ τυχερή η Williams που έχει ναι, τον Πάτφρα. Ακριβώ. Και μένει να δούμε πού θα πάει και ο Ζάφναουερ και ο Άλαν Περμέν. Πάντω, μιλώντα προηγουμένω για το 1989 και τον Άλαν Περμέν, θυμάμαι τότε πιλότοι τη ομάδα ήταν τη Μπένετον τότε στο Ένστον. Ήταν δύο Ιταλοί, ο εξαιρετικό Αλεσάνδρο Νανίνη και ο επίση εξαιρετικό Εμμανουέλ Επύρο πέντε φορέ νικητή του 24ου του Λεμάν με την Άουτι ο τελευταίο. Ο αλεσαντρο Νανίνη για μένα πάνω τον θεωρούσα ως ο Σούμαχερ τη εποχή του με την διαφορά ότι ήταν αλλεργικό στο γυμναστήριο και κάπνιζε ο Νανίνη. Αλλά ήταν ένα πιλότο ο τον έβλεπε ενάντια στην McLaren Honda, τον Σένα και προ, με μια Benetton Ford να μπαίνει στον πλευρό του που και που και να λε ότι αυτό ο άνθρωπο, εάν έχει καλύτερο αυτοκίνητο, θα, θα, θα πάει καλά. Ε, Δυστυχώ η καριέρα του Πόζα διακόπηκε ένα ατύχημα που είχε με το ελικόπτερο, όταν ήταν, τέλο πάντων, ο πιλότο που οδηγούσε το ελικόπτερο και το προσγειώσε στην προσωπική του βίλα. Ε, το προσγειώσε πάνω σε ένα έδαφο το οποίο ήταν δεν ήταν σταθερό και γύρισε η ουρά του ελικόπτερου. Ε, άγγιξε πίσω τροχαλία και γύρισε ανάποδα το ελικόπτερο και έριξε του επιβαίνοντε εκτό μαζί και τον Νανίνη. Και δυστυχώ ένα από του έλικε έκοψε το χέρι mm -hmm. του του Νανίνη και έτσι τερματίστηκε μια λαμπρή καριέρα. Είχε ήδη υπογράψει, νομίζω, συμβόλαιο με τη Ferrari για το 1991. Ο Νανίνη, αλλά ε, κόπηκε εκεί μια τρομερή καριέρα. Αλλά να πω εδώ έτσι μια όμορφη, αστεία ιστορία από την εποχή, την πιο ανέμελη των πιλότων τη Φόρμουλα αυτή. Ο Αλεσάνδρου Νανίνη, όπω ξέρουμε όλη εκείνη την εποχή, σπόνσαρε Χορηγούσε την ομάδα, ένα από του κύριου χορηγού ήταν τα, τα τσιγάρα τη Κάμελ. Και ο ίδιο ο καπνιστή, παιδιά, τι έκανε. Έπαιρνε το πακέτο τη Κάμελ για να μην κακοφανίσει του χορηγού του κρατούσε ένα πακέτο κάμελ και από μέσα τι έβγαζε. Κανεί δεν το ξέρει αυτό. Το αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια. Το αποκάλυψε ο ίδιο από χρόνια. Έβγαζε από μέσα μάλπορο τσιγάρακι. <laughs> Κάπριζε μάλπορο. Δεν μπορεί να, μπορούσε να κόψει τη συνήθεια τη μάλπορο. Και, αλλά για να χαροποιήσει, να μην κακοφανίσει τον χορηγό του, την κάμελ, έβαζε τα μάλπορο σε ένα πακέτο τη κάμελ. Μια όμορφη ιστορία από τα 89-90 που ήταν, που ήταν και, ήταν και φανατικό του Εσπρέσο. Άλλε εποχέ που οι πιλότοι δεν ήταν. Ξέρεις, ζούσαν και ανέπνεαν Μόνο για τη Φόρμουλα 1, αλλά yeah. δεν σκεφτόντουσαν ρε παιδί μου το αύριο ή να τελειοποιήσουν με εξαίρεση τον Σένα yeah. το σώμα και το πνεύμα για να κερδίσουν Grand Prix. Απλά το έπαιρναν έτσι πιο χαλαρά και του λατρεύαμε. Λοιπόν, αν δεν είχατε κάτι να προσθέσετε, να, να κλείσουμε το επεισόδιο, παιδιά, άλλη μια φορά. Σα ευχαριστώ που ήσασταν Χαρά μου. εδώ μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάει η καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Φόρμουλα 1 και για όλου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα με του φίλου σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό καλοκαίρι και οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.